Άνους, Σεβαστοί Πατέρες, Πανουσιωτικότητα Αρχιμανδρίτε, κύριε Υπουργέ, κύριε Καθηγητά, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, καλωσορίζω όλους σας με τον χαρμόσυνο χαιρετισμό ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, το Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ όλους σας που ανταποκριθήκατε με αγάπη και σεβασμό στην πρόσκλησή μας για να τιμήσουμε όλοι μαζί τον τόσο μεγάλο και σπουδαίο Πατέρα της Εκκλησίας μας και Άγιο, τον Εθνομάρτυρα, εις Απόστολο, Προφήτη και Διδακό του γένους μας, Κοσμά τον Ετωρό, Πατρο Κοσμά. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ιερά Μονή μας, η Ιερά Μονή που τιμάται επωνόματι του Αγίου Κοσμά του Ετωρού, εις την ορεινή Κορινθία και ανήκει φυσικά εις την Μητρόπολη Κορίνθου, σε συνεργασία με τον Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Σύνδεσμο Άγιο Κοσμά Ετωρό που εδρεύει στην Αθήνα. Και φυσικά η εκδήλωση γίνεται με τις ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κορίνθου, κυρίου Παντελήμου Μακαρονικόλα, ο οποίος στέλνει σε όλους σας τις θερμές ευχές του και τις ευλογίες του, καθώς και την επιτυχία της σημερινής μας εκδηλώσεως και τη συγγνώμη του λόγω το ότι σήμερα λόγω πολλών και ποικίλων άλλων υποχρεώσεων σημαντικό δεν μπόρεσε να παραβρίσκεται κοντά μας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός ήταν, είναι και θα είναι πάντα διαχρονικός. Η ζωή του, το έργο του, τα λόγια του, οι διδαχές του, οι προφητείες του και εν γέννη όλα αυτά τα οποία έζησε και κήρυξε ο ίδιος, πάντοτε, μα πάντοτε είναι επίκαιρα σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Σε αυτή την εποχή την ηλιστική, σε αυτή την εποχή που οι αξίες καταρακώνονται, που τα πάντα σχεδόν προδίδονται και προσπαθεί να γίνει ευκαίρος ή ακαίρος μια αποχριστιανοποίηση της Ελλάδος μας. Ένας αποχρωματισμός από ό,τι χαρακτηρίζει μας τους Ορθόδοξους Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν οι διδαχές του Αγίου Κοσμά και η όλη ζωή την οποία θα ακούσουμε σε λίγο από τον κύριο μιλητή της εκδηλώσεως μας, τον καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόπουλο, θα δούμε και θα καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι έτσι περισσότερο επίκαιρες και διαχρονικές. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Άφρατο. Σπούδασε κατά κύριο λόγο οικονομικές επιστήμες, ιστορία και αρχαιολογία, διδάκτης της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Βουλής και καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έγραψε πολλά βιβλία και μελέτες ιστορικής και φιλολογικής υφής, ιδίως για τους μετά την άμωση χρόνους. Διευθύνει το περιοδικό Επιτηρής Εταιρείας Στερεολαβικών Μελετών και τις σειρές Κείμενα και Μελέτε, εκδόσεις σειράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρου Σινά και Αρχεία της Ελληνικής Ιστορίας των Ελευθέρων Χρόνων. Με το θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε, άρχισε να ασχολείται από 20ετίας περίπου, όταν ενετόπισε στα αρχεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως δέσμη εγγράφων αφορώντων εις την ίδρυση από τον Αλή Πασά Τεπενελμή της Μονής Κοσμάτου Ετωρού στην Βόρειο Ήπειρο και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Αργότερα, επί Εβέρ Κότζα, το 1984 είχε την τύχη να επισκεφτεί την έρημη Μονή και να διαπιστώσει την ύπαρξη μέσα στην Εκκλησία που είχε πάντω χειριχθεί διατηρητέα μνημείο από το κομμουνιστικό καθεστώς των Δημίων Λιψάνων και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωρού. Η ομιλία του απόψε θα είναι διάρκειας 40 περίπου λεπτών και θα ακολουθήσει προβολή στη συνέχεια
μετά και από τις υπόλοιπες ομιλίες, σχετικών εγχρώμων διαφανειών περίπου επί 20 πρώτα λεπτά. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα ο κύριος καθηγητής Παναγιώτης Χριστόπουλος. Ένα συμμολογιώσατε εκπρόσωπε του Πατριωτάτου. Τι είναι ο Πρεσβυτέριο, κύριε Υπουργέ, κύριε Σικίδη. Ένα αποπνικτικά ζεστό πρωινό το Σάββατο 24 Αυγούστου του 1779, πριν από 223 χρόνια, έφυγε μαρτυρικά ο κύκλος ξεφυγίου πορείας του Ισαποστόλου και Ιεροβάρτινος Κοσμάτου Ευθυρού στην Ακροποταμιά του Άφου. Εκεί ο πρώτος υπρός του τάφους, εκεί και ο πρώτος συνεδρευτικός του χώρος. Ορόσημο του ελληνισμού προσφοράν στη μαρτυρική πορεία του. Σε απόσταση αναπνοής από το θέρμα της Αιτωλίας, το επιφανές στην αρχαιότητα κέντρο της Αιτωλικής Πολιτείας, ένα χλουδάκι το Μεγαδέντρο γέννησε κοντά-κοντά τρεις σπουδαίες προσωπικότητες, τους δύο εξαρτών Αιγύρους. Ευγένιο Γιαδούλη τον Ετωλό, Χρήστατο τον Ετωλό, Ρεσβύτερο αδερφό του Αγίου Κοσμά και την κορονίδα του Τριώνου που είδε το φως του 1714, Κόνστα τον Εσωχωρίτη, γιο του Νικολάου που έλαβε αργότερα το μοναχικό όνομα Κοσμάς. Τα χρόνια ήταν δύσεκτα κατά την αυγή του ηφαιστειώδου 18ου αιώνος. Η απελευσία, η φτώχεια, η αρφάνεια του λαού λόγω των πολεμικών αναστατώσεων που σάρωσαν την αχμηρή γη από κάθε σημαντικό ανθρώπινο ή φυσικό έρισμα, από κάθε ελπίδα, όπως και η ζωοκοινωνική καταπίεση του κυριάρχου, έφεραν τα πλήθη σε έσχατη ευρωπησία, τόσο ώστε πολλοί έφεραν και στην αναψοπιστία για να επιβιώσουν. Ο κίνδυνος του γένους από τον εξυγχρονισμό ή το μέγας, διότι γένος ελληνικών και ορθόδοξος πίστης στον Χριστό ενιαία είναι διάς ως ενστερεώματη ιδιόσπονη. Ο Κοσμάς ακολούθησε ως προς τις σπουδές μέχρι σε ενό σημείο το βήμα του αδερφού του. Διατηρούσε λέει υποδιδάσκαλος στον Λοποτινάδο Κραβάρο όταν πληροφορήθηκε την ίδρυση της Αθωνιάδος Σχολής του Αγιώνιου Όρος και προδότη σε προχωρημένη ηλικία, ήταν ήδη 35 ετών, έτρεξε να φωτιστεί από τα νάματα του Σοφοτάτου των τότε Ελλήνων, του Ζακυνθινού Ευγενίου του Βουλγάριος και των Συνεκατών. Διαφωτισμένος πλέον από την εκτιμογονία του δασκάλου και εμπνεόμενος από την αγιασμένη ατμόσφαιρα του όρους, πήρε μεγάλες αποφάσεις. Χάραξε την τελική πορεία της ζωής του, περιευλήθη το μοναχικό τριγώνιο, πήγε στην πόλη όπου συμβουλεύθηκε τον εκεί αυτάδελφό του Χρήστατο και με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου τράβηξε την επίκονη και ματωμένη πορεία προς το χειμαζόμενο λαό του. Έτσι, από του Αγίου Όρους προεφάνει σωτήρ της εν κινδύνω πατήρου Σιμών και της θρησκείας Κοσμάς ο Ετωλός. Πνεύμα αθμαίο και αγνών, υπό την πτωή της Δριός και της Ελλάδας των ωραίων ανατραφέν, εκ Μεγαδέντρου όπου είναι το πρώτο του Ιγίου το φως, όρμησε εις το πέλαγος των εθνικών αγώνων ναύτης θαλασσοχαρής. Η πατρίδα μου υγιεινος, έλεγε, είναι από το απόκρο. Το γένος μου είναι ορθόδοξη χριστιανή, είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Δούλος Ιησού του Εσταυρωμένου, έτοιμο να δεχίσω το αίμα μου για την αγάπη, όπως έκανε εκείνος για μένα. Περιπατώ από τόπο εις τόπο και διδάσκω τους αδερφούς μου. Το καταδύναμε. Όχι ο διδάσκαλος, αλλά ο αδερφός. Διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας. Εκείνος μου αξίζει και εμένα και έμαθα 5-6 γράμματα ελληνικά. Δεν έμαθε 5-6 ελληνικά γράμματα, όπως έλεγε με δύο χρόνους. Έμαθε καλά ελληνικά. Μιλέτησε καλά τους μεγάλους αυτότητες, που εκείνα τα χρόνια τους απεικόνιζαν μέσα της Εκκλησίας καθώς Αγίους, ως προδρόμους προλιάναντας τον δρόμο του Ναζωδαίου. Κατήχε τις γραφές και τα πατερικά κείμενα, γι' αυτό είχε την άνεση και τα μεθερμίδευε παραστατικά επί το ακούστερο για τους αμαθείς και αναλφαβήτους. Προκειμένου να τονίσει εξάλλου την αξία των γραμμάτων και την ορθότητα της Ορθοδοξίας, αναγκάστηκε και ο ίδιος να περιεκτολογήσει. Έφυρα την ζωή μου εις την σπουδή, 40-50 χρόνους. Εδιάβασε και περί ιερέων και περί ασεβών και περί αθέων και περί αιρετικών. Τα βάθη της σοφίας ερεύνησα. Όλες οι πίστες είναι ψεύτικες, κάμπικες.
Τούτο εγκατάλαβα αληθινόν, θείον, ουράνιον, σωστόν, τέλειον, και διαλόγου μου και διαλόγου σας. Ως μόνη η πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών είναι καλή και αγία. Από το Σέρβιο Μακραίο, που τον γνώρισε προσωπικώς, χαρακτηρίζεται πριν από όλα ως επιστήμον και θείον γραφών έμπειρο. Με ποια υποστήριξη, με ποια μέσα όργωσε το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής γης όπως μας. Με την αδάμαστη θέληση της ψυχής του, όταν άφησε να αισθάνεται το χρέος του προς το έθνος, να αποκτά συνείδηση μιας υψίστης αποστολής, να το βοηθήσει να βγει από την αποτερμάτωση, να ανακαλύψει και να ξαναπιστέψει τον εαυτό του. Με τη χάλη του εσταυρωμένου, έλεγε, δεν έχω μήτε σακούλα, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Ο θησαυρός του, ο πλούτος του ήταν άλλος. Ήταν άγιος, ήταν πνευματικός, ήταν εκείνος που όπως έλεγε ο Σωκράτης, δεν μπορεί να το σηκώσει, παρά μόνο ο καλός και ο αγαθός. Η καλογενική βακτηρία στο χέρι και πάντοτε το κεφάλι του στον τρουβά, αφού τόσοι και τόσοι εχθροί παραπόλευαν και μη δική του τον απειλούσαν. Η πεζοπορία, η αποστολική, η διενεχής, με τριήμερες συνήθως τάσεις σε κάθε χωριό ή πολιτεία για το κήρυγμά του. Ένα ξεροκόμματο, καμιά ηλιά, λίγα πόρτα ή λίγο τυρί για προσφάει, ήταν αρκετά για τον Ευρώδη ασκητή ώστε να επιζήσει. Η διδαχή του ήταν ατμουστάτη, ως σαν εκείνη των Ελιέων, ή τον Γαλήνιος και Ισίκιος, όπου εφαίρετο καθολικά να είναι γεμάτη από τη χάρη του Ιλαού και Ισίχου Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός, έλεγε, έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Φως, ζωή, σοφία, ανάσταση, στράτα. Κύριο όνομά του ή αγάπη. Ο χριστιανός για να πετάξει χρειάζεται δύο θεωρίες, αγάπη και ταπείνωση. Κάνετε το σώμα σας δούλο και την ψυχή κυρά. Τότε λέγεστε άνθρωπο. Η ψυχή είναι άνθρωπος. Η ψυχή ενώ που βλέπει, ακούει, ομιλεί, πιάνει, περιπατεί, μαθαίνει γράμματα, τέχνες, επιστήμες. Η ψυχή είναι όπου δίνει ζωή στο σώμα. Η ίδια είναι η πέτρα με το σώμα χωρίς ψυχή. Υπήρξε όπως μας ο Ρωμαίος αγωνιστής της αρετής, ευαγγελιστής της αλήθειας, πρόγραμμος της ελευθερίας, μάρτυρας της πίστεως, ο αγιότερος άγιος του γένους μετά την άρρωση, παιδευτής των αγραμμάτων, εμψυχωτής των απελπισμένων, ενάρετος Λεβίτης, υποδειγματικός μοναχός, γλαφυρός ρήτων, φωτιστής των εσχωτισμένων, βαθιστόχαστος κατηχητής, προστάτης της δοκιμαζομένης φυλής, πολέμιος των προλήψεων, υποφύτης της ελευθερίας, ακίνητος εργάτης του λόγου, προορατικός της εθνικής αποκαταστάσεως, ζών θρύλος και εσάρκωσης της παραδόσεως, πιστός άχρη θανάτου, λαγών εν τέλει των στέφανων της δικαιοσύνης και της ζωής. Ας βάλουμε εδώ το χρονολογικό μας πλαίσιο. Η γέννησή του στο Μέλα Δέντρο της Τριχονίδας, 1714. Σπουδάζει στο χωριό του και στη Σερβίτσα της Παρνασίδος. Διδάσκει εν συνεχεία στη Λογοτινά του Γραβάρου μέχρι το 1749, οπότε σπέβδει στο Άγιον Όρος και συγκυρώνει τις σπουδές του στην Αδουνιάδα. Περί το 1760 κήρυται μοναχός και χειροτονείται ιερεύς στη Μονή Φιλοθέου. Κατόπιν μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου συναντά τον αδερφό του Χρήσαντο, και από εκεί με την άδεια και την πρόκληση του Πατριαρχείου αρχίζει το κηρυγματικό του έργο που κλείνει με το μαρτυρικό του θάνατο την 24η Αυγούστου 1779, με μια διακοπή από τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1770 που απεσήλθε στο Άγιον Όρος. Φαίνεται ότι αρχικώς το κήρυγμά του ήταν απλώς εκλογιστικό, σε δημόδη γλώσσα στο πνευματικό κλίμα του θησαυρού Δαμασκηνού του Σουδίτη, τον εδαφό του Ηλία Μινιάρη, των Κυριακοδρομίων του Νηφόρου Θεοδόκη. Μετά τα προφικά το κήρυγμά του διαφοροποιείται. Κατά αυτή την καταληκτική για το κοσμά περίοδο, τονίζονται
κατά κύριο λόγο οι θεολογικές ιδέες και οι πρακτικές σκέψεις. Φορέας της επίσημης ιδεολογίας της Ορθοδοξίας, εμφουρούμενος από μια συγκροτημένη και ενιαία ιδεολογία, έχει τον δικό του τρόπο να προσεγγίζει τους ακροατές του και να αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές της ψυχής του. Τώρα πλέον, κεντρικός σκοπός της διδασκαλίας του, στο πρακτικό πεδίο, καταλήγει να είναι η είδηση σχολείων. Δια των σχολείων θα φωτιστεί το γένος, θα κατανοήσει τα ιερά γράμματα, θα εμείνει στην πίστη του. Θα ανακαλύψει το μεγαλείο του παρελθόντος του, θα αρχίσει να προβληματίζεται και τέλος να οικοδομεί το μέλλον. Είχε κατανοήσει η διάνοια του η οξία ότι ο ελευθερωτής άγγελος του γένους μετά της θυσίας η παιδεία είναι. Προς την παιδεία λοιπόν έστρεψε όλες τις προσπάθειες και έγινε για την εποχή του ο κύριος μοχλός φωτισμού του γένους. Το κήρυγμά του ήταν επαγωγικό, επικοδομητικό, που εισέλγε στα μύχια της ψυχής του λαού και ευαισθητοποιούσε το φιλοκάρδιο του. Περιλάμβανε και μία αναποστροφή για το σχολείο. Πρέπει, αδερφοί μου, να στερεώνεται σχολεία ελληνικά. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους, ανοίγει τα μάτια των χριστιανών. Έχετε σχολείο όπου να διαβάζουν, να μαθάνουν γράμματα τα παιδιά σας. Δεν έχουμε άγγελοι Θεού. Ως αν θέλετε, χαρίσετε από ένα σχολείο, εδώ, στην χώρα σας. Είναι καλά να βάλετε όλοι σας να κάνετε ένα ρεφερέ. Να βάλετε τους επιτρόπους σας να το κυβερνούν το σχολείο. Να βάλουν δάσκαλοι να μαθαίνουν όλα τα παιδιά, πλούσια και φτωχά, χωρίς να πληρώνουν. Διότι από το σχολείο μαθαίνουμε το καταδύναμη τι είναι Θεός, τι είναι Αγία, τι είναι Άγγελοι, Αχάνιοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλαση, τι είναι αμαρτία, τι αρετή. Χωρίς σχολείο περιπατούμε στους σκότους. Καλύτερα να έχεις στην χώρα σου σχολείο ελληνικών παρά να έχεις βρύσεις και ποταμούς, διότι οι βρύσεις ποτίζεις το σώμα. Το δε σχολείο ποτίζει την ψυχή. Το σχολείο ανοίγει τις εκκλησίες. Το σχολείο ανοίγει τα μοναστήρια. Αν ίσως και δεν ήταν σχολεία, που ήθελα εγώ να μάθω να σε διδάσκω. Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το γένος από την αμάθεια και γίναμε ως άντα θηρία. Πολεμώντας αυτόν τον ζώφο της αγνωσίας, έστειλε αυτός μόνος εκατοντάδες σχολεία στον βορειοδυτικό ελληνικό χώρο. Έτσι προετοίμαζε τα στελέχη την άρρωστα τάξη των διανοωμένων και των αστών, ώστε την ώρα της πανηγενεσίας να μπορούν να ασκήσουν κατά δημοκρατικό τρόπο την εξουσία. Δημιουργούσε τις προϋποθέσεις της πανηγενεσίας. Διαφορετικά κινδύνευαν να υποδοδοθούν σε άλλους ξένους κυριάρχους ή και σε νέους τυράννους προερχομένους από τα ίδια τους ασπλάθμα. Ας σημειωθεί πόσο επίμονα τόνιζε και τον έντονο εθνικό χαρακτήρα της παιδείας. Να σπουδάζετε τα παιδιά σας, να μαθάνουν ελληνικά, διότι η εκκλησία μας είναι στην ελληνική. Και αν δεν σπουδάξεις στο ελληνικό, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνα όπου ομολογάει η εκκλησία μας. Καλύτερα να έχεις σχολείο ελληνικών παρά να έχεις λύσει και ποτάμια. Και όσο το μάθεις στο παιδί σου τα γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος. Πάντοτε παρόν και διαχρονικός ο Άγιος. Καλύπτει δια των διδακών του, εκτός της παιδείας, προβλήματα που ταλανίζουν ακόμα και σήμερα τον ελληνισμό. Η στήριξη του θεσμού της οικογενείας, η δημογραφική συρρήκνωση, η ισότιμη θέση της γυναίκας στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η πληθυσμιακή αλλίωση, η καλλιέργεια και προσήλωση στην εθνική γλώσσα. Κι άλλο. Ένας από τους πιο εύστοχους χαρακτηρισμούς του Αγίου μας είναι εκείνος των κατασκόπων της Βενετίας, που δεν είχαν βεβαίως σκοπό να τον επενέσουν. Οι λόγοι του, αναφέρω, είναι εκτάκτως πολιτικοί και μιας εξαιρετικής τέχνης. Δεν έχουν άλλο θέμα τα κηρύγματά του ή μη να προτρέπουν τον λαό να ευεργετεί τις εκκλησίες και να ιδρύει εις όλα τα σχολεία, εις όλα τα χωρία, σχολεία για τα παιδιά. Έχει ένα αναφιβόλως μέγα τάβατο και μεγάλη παιδεία και ζει με μεγάλες στερήσεις. Είναι οξυνούστατος, έμπλεος μεγάλων ιδεών και έχει αξιοθαύμαστον τρόπο όπου συμπεί εις την ψυχή ή οσδήποτε. Και εις τον βαθμό, ώστε δεν υπάρχει τι το οποίο να εκφράσει ή να προτείνει ο ίδιος χωρίς τούτο να γίνει αμέσως αποδεκτών παρατεσιότητος ή της το εκτελεί
πλέον ευφυχήν ακρίβεια. Ο αριθμό των ατόμων τα οποία σειραίων πατακόθεν ή να τον δίνουν είναι καταπληκτικό, ω επίση και ο αριθμό των ακολουθούντων αυτών ει την περιοδία. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοντά στον κοσμό, στον κοσμά, και τι άνθρωποι ήταν. Ήταν δεκάδες ιερωμένοι που κέρδισαν και ήδη πνευματικά τη φρόδο του, τη θερμοκό, ή ερουμούσαν εξάλλου και μαζί με άλλους κατέγραφαν το κήρυγμά του και ως Απόστολή του το μετέφεραν σε πόλεις και χωριά και το διάβαζαν στις εκκλησίες ακόμα και μετά το μαρτυριό του. Γιατί έχουμε πλέον μαρτυρίες ότι δευτερογενώς έστω υπήρχε γραπτό κήρυγμα παρά τον σκεπτικισμό που συνήθισε άλλοτε αυτή η εκδοχή. Ήταν λαός που μαγευόταν από το μιλήρητο λόγο και την πνευματική του γοητεία και δεν φόρτινε να την ακούει παρά το γεγονός ότι ο κοσμάς συνήθως ολοκλήρωνε τον κύκλο του κηρύγματός του με τρεις ομιλίες. Ήταν εμπορευόμενοι που διέθεταν την εξειδικευμένη μέχρι ενός σημείου πραγμάτων τους με την άδεια και την αίσθηση του Αγίου ως προς το είδος των εμπορευμάτων. Φαίνεται ότι ο λιτός κοσμάς, ο ακτίμων που τρεφόταν κατά τις σαφείς και κατηγορηματικές μαρτυρίες του όχι οπαδών των αντιθέτων από την ελεημοσύνη των χριστιανών, κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του είχε τη συμπαράσταση των εμπόρων για τη σύσταση του πρώτου κεφαλαίου ιδρύσεως του σχολείου. Ήταν και πρόσωπα αβεβαίου ίσως προσανατολισμού που ζητούσαν γραμμή πλεύσεως στη ζωή τους, ακόμα και κατάσχολη και εντολώς δολοφόνημα, όπως εκείνοι των μελετών που τον συναντούν, τον παρακολουθούν, μένουν επί ημέρες μαζί του, αλλά δεν τολμούν ή για κάποιο λόγο αναβάλουν το μεταφρόνι νερό του. Ήταν βέβαια και ο μικρός κύκλος των αφισιωμένων, που τον ακολουθεί μέχρι την τελευταία στιγμή και είναι έτοιμος να θυσιαστεί μαζί του. Είναι οι άνθρωποι που φυλακίστηκαν στη μονή Αρδενίτσας τις ώρες και τις μέρες του μαρτυρίου. Όλοι αυτοί εξάλλου θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε περιπτώσεις επιθέσεων και καθέτων εναντίον του ή έστω και μόνο με την παρουσία τους να αποθαρρύνουν επιθέσεις οι οποίες παρατάσσονται δεν έλειψαν. Η διδασκαλία του είχε τεράστια επίσης στο λαό. Φυσικά από διάφορες πλευρές υπήρξε συγκεκαλυμμένη ή αποκάλυπτη αντίδραση, ιδίως όσο υφίστατο πλήγματα το κήρυγμά του. Οι Τούρκοι συνήθως δεν τον ρωτούσαν. Προέβαλε συνεχώς ότι τηρείται το λόγο του Θεού και μόνο, καθώς και σεβασμό στον δουλεύει. Οι Ρώσοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την επιρροή του κατά τα ορκομφικά. Οι Βενετσάνοι φοβήθηκαν την αναταραχή που μπορούσε να δημιουργηθεί στις περιοχές τους από τη δράση του και αποφάσισαν να τον κλειδώσουν. Οι Εβραίοι υπέστησαν σημαντικές ζημιές στα συμφέροντά τους λόγω του κήρυγματός του. Η αντίθεση του κοσμά δεν είχε κίνητρα θρησκευτικά, αλλά κοινωνικά και εθνικά. Προσπαθούσε να ενθαρρύνει τον ελληνικό κόσμο για να αναλάβει εμπορικός και επιχειρηματικός και απέβλεπε στη δημιουργία αστικής τάξης που είναι ο κορμός ενός λαού. Οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες δωροδόκησαν τους ανθρώπους του κούρου Πασά του Περακλείου που δεν δίστασαν να στείλουν τον Άγιο στο μαρτύριο. Ο Μάσο Ιωτολός ως πνευματική οντότης Ορθοδόξου κληρικού. Επιστημονική προσωπικό της διαμορφωθήσε στην Αθωνιά Βασιλεία τη Διδασκαλία Ευγενίου του Βουλγάριος. Εθνική ελληνική συνείδηση που ολοκληρώθηκε από τον ίδιο μεγάλο δάσκαλο και αγωνιστική ελληνοορθόδοξη δύναμη και δράση ανασχέσεως του εξισλαμισμού δια της κηρυγματικής ενδυναμώσεως του λαού και της αναθερμάσεως της φαιδείας δεν περιορίζεται χρονικός στο 18ο αιώνα, ούτε τοπικό στη Μύκυρο και τις άλλες δυτικές ιδίως ελληνικές περιοχές. Καλεί και εκτατικός ολόκληρο τον ελληνισμό. Αποτελεί βιλιακές σημείο αναφοράς ήδη 3ο αιώνα από το ματαιρικό του πάντα. Οι διδαχές του είναι πάντοτε ζωντανά και επίκαιρα κείμενα. Ο επόχος του έργου του ως λαϊκού Αγίου και προορατικού γέροντος διατρήθηκε έντονος όπου πέρασε. Ο θρύλος του παρέμεινε ζωντανός στις λαϊκές τάξεις μέχρι σήμερα. Το πλέγμα των σπουδίων κλήρυση υπογραμμίζει το μέγεθος της προσωπικότητός του, τη λαϊκή απήχηση του κηρύγματός του, το πρακτικό αποτέλεσμα της ιεραποστολικής και εθνικής δράσης. Πρώτος και μέγας ευεργέτης του έθνους κατά τον πολύ Μιχαλίδα, είναι ισοστάσιος του Ρήγα Βελεστηγή και του Αδαματίου Κορεή, πρόγραμμος στην πνευματική και εθνική του δραστηριότητα. Κοσμάς, Ρήγας, Κορεής, οι τρεις κορυφαίοι στον δρόμο στον χώρο του πνεύματος κατά την πρώτη 1821 και περί το 1821 εποχή.
Ο κορμάς σου την πνευματική παρουσία ως ευρυγορούσα συνείδηση, ως ένας από τους ελάχιστους Έλληνες που εγκινήθηκε βάσει αυστηρός προορισμένου προγράμματος και εσφάλισε την παρουσία του στην ιστορία του έθνους, δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά ένα διεθνές παρόν. Ένα παρόν που συναντά την εποχή μας, την εποχή της κατεμένης παγκοσμιοποίησης. Τι σημαίνει όμως ο νεφιλώδης αυτός όρος? Είναι ως γνωστό καταρχήν οικονομικό φαινόμενο, αλλά επηρεάζει κάθε πλευρά της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής και αλλάζει τη μορφή του κόσμου με ιδιότητα. Πρόκειται όμως κυρίως περί παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, ειδικώς της κεφαλαιοκρατίας. Η κεφαλαιοκρατία μένοντας χωρίς αντίπαλο δέος μετά την κατάρρευση της Μέγκας του κομμουνισμού, αλλάζει μορφή. Με κίνητρο τα συμφέροντά της και μόνο. Δεν ενδιαφέρει την ανθρωπότητα. Καθε αυτήν, ούτε αποβλέπει στη λύση των προβλημάτων της. Η προσπάθεια του κεφαλαίου να εξερμηνίζει το εργατικό δυναμικό με κάποιες παροχές και ασφαλιστική κάλυψη δεν έχει πλέον λόγο υπάρξει. Εργάτες θα είναι πάντοτε διαθέσιμοι. Η διεθνής άμεση κινητικότητα του εργατικού δυναμικού περιορίζει τις εργατικές απαιτήσεις και συμπιέζει το κόστος παραγωγής. Το τέρας της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας οδηγεί στο χάος. Οι επενδύσεις σε χώρες του τρίτου κόσμου για την εξασφάλιση φθηνής εργασίας και φορολογικών παραδείσων δεν προσχωρήσει τελικώς τίποτα στις χώρες αυτές. Η φτώχεια, η βία, ο αναλφαβητισμός, η αρρώστια αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Οι ανισότητες μεγαλώνουν και ενισχύονται κατά τρόπο αδιανόητων άλλων. Το 1 πέμπτο του πληθυσμού της γης, το 20% δηλαδή, το πλούσιο, κατέχει το 80% των φυσικών πόρων. Ενώ το φτωχότερο, 1 πέμπτο, μόνο το 0,5%. Επί συνολικού πληθυσμού 5 και 9 δισεκατομμυρίων, μόνο τα 500 εκατομμύρια ζουν ανέτος. Ενώ 4,5 εκατομμύρια είναι πληθυσμένα στα νέα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 16 εκατομμύρια έργους και 50 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Ο πλούτος 358 ατόμων, τον πιο πλούσιο του πλανήτη, έχει υπολογιστεί ότι ισούται με το ετήσιο εισόδημα του μισού σχεδόν πληθυσμού των πτωχοτέρων της γης, των 2,6 δισεκατομμυρίων ακριβώς. Ως παγκοσμιοποίηση συγκεκριμένα, νοείται η τάση των πολυεθνικών βιομηχανικών γιγάντων και των χρηματαγωγών να εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο και να υπερβαίνουν τις εθνικές οικονομίες, παρά τα αυτά μερικές εθνικές οικονομίες, όπως η Αμερικανική, η Γερμανική, η Ιαπωνική, είναι κατεξοχήν ισχυρές. Το 70% των αμέσων επενδύσεων βρίσκεται στη Δυτική Ευρώπη, στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που είναι και οι χώρες προελεύσεως του κεφαλαίου. Εν τέλει, οι επιχειρήσεις γίγαντες παίρνουν τη θέση των κυβερνήσεων. Οι χώρες μετατρέπονται σε θηλατρικές επιχειρήσεις των πολυεθνικών και οι πολιτικοί σε μισθωτούς των πολυεθνικών. Ποιος πλανητάρχης, γράφει προσφάτως για τον τέος πρόεδρο Κλίντον, ο καφρατζής από το Τέξας που η τάδε και η τάδε που λάδωσαν τον δρόμο προς τον Λευκό Οίκο. Ήθελα να πω βεβαίως ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται από άλλους, αφανείς. Οργανισμοί του συστήματος είναι το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, που διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η Νέση Μπίλντεμπεργκ, το διευθυντήριο δηλαδή ενοποίησης της καπιταλιστικής πολιτικής Βορείου Αμερικής και Ευρώπης, και η Τριμερής Επιτροπή, που τα αποτελούν οι εκπρόσωποι του πυρήνους του Βόρειο Αμερικανικού, του Ευρωπαϊκού και του Ιαπωνικού Καπιταλισμού. Όργανα μέσα από τα οποία υλοποιούνται οι αποφάσεις των πανησίδων αυτών των οργανισμών είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Και στα τρία όργανα μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα αρμησικυρίας, δηλαδή βέτο. Μερικοί φαντάζονται ότι παγκοσμιοποίηση σημαίνει συμβόλευση λαών και πολιτισμών, διαμόρφωση ενιαίου και πανανθρώπινου πολιτισμού. Υπάρχει βεβαίως αυτή η τάση, αλλά δεν πρόκειται περί συγχωνεύσεως των επιμέρους εθνικών πολιτισμών, παρά περί εξαπλώσεως του αμερικανικού τρόπου ζωής. Περί εξαμερικανισμού δηλαδή του παγκοσμίου πολιτισμού, το 80% των κινηματογραφικών ταινιών που βλέπουν οι Ευρωπαίοι είναι αμερικανικές. Με αυτές και με την τηλεόραση προβάλλονται τα πρότυπα, οι αξίες, ο τρόπος σκέψεως, η κοινωνική ζωή των Αμερικανών, που μολονότι αποτελούν το 5% του παγκοσμίου πληθυσμού, καταναλώνουν κάθε χρόνο το 50% των παγκοσμίων πρώτων μιλών για να συντηρήσουν το σημερινό τρόπο ζωής. Οι εθνικοί πολιτισμοί κινδυνεύουν
όχι μόνο από τον οδοστροπήρα αυτόν, αλλά και από το νους οικονομικό σύστημα που ισχύει διεθνώς σήμερα, το οποίο οδεί προς τον ατομικισμό, την εκμετάλλευση, την επιδίωξη κέρδους χωρίς κανένα ειδικό φραγμό και διαπαντός μέσου, την αδιαφορία και αναγνησία προς τη δυστυχία των άλλων. Οι εστιάσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είναι ότι κινείται κατά τρόπο που δεν εξασφαλίζει τις βασικές ανθρώπινες αξίες, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό προς την ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα των ανθρώπων, την πολυμορφία των κατατόπους πολιτισμών και ότι είναι μια νέα μορφή αποικιοκρατίας. Ποια είναι η ανάσταση σε αυτόν τον φοβερό για τον κόσμο ολόκληρο και ειδικότερα για τον ελληνισμό κίνδυνο? Υπακίνως αναγνωριζόμενες ηθικές, πνευματικές, θρησκευτικές, ανθρωπιστικές αξίες. Οι ελληνοθόδοξες αρχές του διαχρονικού και προουρατικού γέροντος κοσμάτου Ιωτολού, ακριβώς. Η φωνή του, η ρωμαλαία σκέψη του, διασώζεται μέσω των διδακών του, που αποτελούν καταγραφές εκ μέρους ακροατών του προφορικού κινηματικού του λόγου, η οποία φωνή περιλαμβάνει και στοιχεία αλλού διαλόγου με το ακροατήριό του. Πέρα των διδακών, διαθέτουμε μερικές επιστολές του που μοιάζουν να κινούνται στα πλαίσια μιας γραμματείας, η οποία παρακολουθεί την τύχη νέων ιδρυθέντων σχολείων. Τέλος, παραδίδεται σημαντικός αριθμός λακωνικών ρήσεών του, των καλωμένων των φοιτητών, αναφερομένων σε πλήθος θεμάτων, χαρακτήρους θρησκευτικού, εθνικού, κοινωνικού, οικολογικού, μελλοντικών ως προς την εποχή των τεχνικών επιτερμάτων και άλλων. Μέσω αυτών των κειμένων μπορούμε να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις. Πρώτο και κύριο μέλημα, πρώτη και κυριαρχή παιδεία, που υπήρξε γενέτερα παντός γενναίων και δίδαξε το αγαθό, που έφερε το καλό σε απαράμιλη και ανέφικη στο εξής τελειότητα, που έκανε τον άνθρωπο να αποβάλει το ζωώδες και να κυριαρχήσει επί της γης ο Θεός, μητέρα της φιλοσοφίας, της ελευθερίας, της επιστήμης, διδάσκαλος του πολιτισμού. Η σημερινή Ελλάς, δεν υπάρχει επιμονία, έχει μέγιστο έλλειμμα και πρόβλημα παιδείας, παιδείας υπό ευρία βεβαίως έννοια. Η εκπαίδευσή μας βρίσκεται σε αξιοθρήνητη κατάσταση, με τα εγγύζοντα την 20 πανεπιστήμια που προπλησιάζονται με τη φραστική αναβάθμιση των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Τα ανώτατα ιδρύματα τροφοδοτούνται κατά το πλήσον με ημεηματής από τη μέση εκπαίδευση, με εξαίρεση ίσως την ιδιωτική και παράγουν φυσικό τον λόγο χαμηλού επίπεδου πτυχιούχους, επαυξάνοντας αφρόνως το επιστημονικό προλεταριάτο. Πέρα των 60.000 περίπου νέων, σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια, ποικίλου επίπεδου βεβαίως. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη θετικό στοιχείο, γιατί σημαντικό μέρος εξ αυτών, ίσως το πλέον αξιόλογο, δεν επιστρέφει ποτέ στην Ελλάδα. Κανένα σχεδιασμό δεν υπάρχει εν συνατήσει προς τις ανάγκες της χώρας. Το Σύνταγμά μας εξακολουθεί παραλόγως να απαγορεύει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων που θα εξεβίαζαν κάποια αναβάθμιση των κρατικών και ελεπάγγελες προχειρολόγιες και αντιλοανερούμενες εκπαιδευτικές μετακινήσεις χειροτερεύουν την κατάσταση. Χωρίς να περιορίζονται οι δικές μας ευθύνες, φαίνεται ότι η κατάσταση αυτή υποθάλπτουν και άλλοι αφανείς παράγοντες. Τέως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας απεκάλυψε προσφάτως δημοσία ότι ο Μακρύτης Αντώνης Τρίτσης δεν επεπέμφθη από το Υπουργείο Παιδείας γιατί παρά τη θέλησή του συνεχούσε τότε προς την Εκκλησία. Επιχειρώντας να δημεύσει με βάναυσο τρόπο την εκκλησιαστική περιουσία. Η αποκοπή έγινε γιατί εκλέψει. Με αληθινό ιεραποστολικό ζήτημα προς επανελληνοποίηση της παιδείας μας επεδόθη στην υλοποίηση του προγράμματος για την ανάκτηση της ελληνικής παιδείας. Με επαναφορά βεβαίως της πολιτιστικής γραφής ως και της συστηματικής διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής εις όλες τις τάξεις γυμνασίου και ηλικίου και μάλιστα με εισαγωγή της διδασκαλίας στοιχείων της ήδη από τις 5ης τάξεις του Δημοτικού. Επί του προγράμματος αυτού είχε συμφωνήσει πλήρως και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά αφού έτσι είχαν τα πράγματα, τι σημαίνει και μακριότερο το σπουδαίο αυτό, εθνικό έργο. Ο κ. Σαββιτάκης εξηγεί ότι και του Πρωθυπουργού η απόφαση κατεβήχθη ανίσχυρος και επί του προκειμένου η γνωστή άγνωστη λέει, χωρίς να τους κατονομάζει, αυτοί που διαφεντεύουν σχεδόν μονίμως την πατρίδα μας και εργάζονται μόνο για τον αφελληνισμό μας, επεκράτησαν. Κατόπιν τούτου,
ο Τρίτσης απεπέλθει την 9η Μαΐου 1988. Η τακτική αποξενώσεων όρων από την κλασική παιδεία εξακολουθεί. Πρότεινε σε γράφη τη εφημερίδα ότι ο Υπουργός Παιδείας απέριψε εισήγηση του παιδαγωγικού στούτου για την εισαγωγή της Ζαχαρίας των αρχαίων ελληνικών στην Τρίτη Λυγίου. Ενώ στη μέση παιδεία, όλο το χρόνο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά. Χρειάζεται άραγε οδεία των Βρυξελών για να αρχίσουμε να διδάσκουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα μας. Ίσως πρέπει να θυμηθούμε εδώ τον Κίσιγκερ, ένα κοινικό μετερνίκο του καιρού μας, που επεφάνθη κάποτε αναφερόμενο στους Έλληνες ότι πρέπει να τους συντρίψουμε τη ραχοκοκαλιά ώστε να τους εξαναγκάσουμε να χάσουν τις πολιτιστικές ρίζες τους. Του λαού αυτού πρέπει να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά θέματα του. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο στο θέμα. Το πρόβλημα όμως επεκτείνεται και στον έξοδο συνόδευμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος που μπορούσε και είχε χρέος να στηρίξει την ελληνική παιδεία και γλώσσα έκανε ελαγνόμενος από υπερφύελες προσωπικές φιλοδοξίες, άρα επέβαλε την αγγλική στη Θεία Λατρεία. Το λεγόμενο Ελληνικό Κολέγιο Εμποστόλη κατέστη όπως και η εκεί θεολογική σχολή του Σταυρού απολύτως ευρώφωνο. Προσφάτως δε προκειμένου να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, τον Λένι Κάλτς, απεκλείστη ο καταλληλότερος διευθυντής κλινικός και πανεπιστημιακός καθηγητής με το ανομολόγητο αιτιολογικό ότι είναι πολύ Έλληνας. Δικαιολογείται κατόπιν τούτου γνωστός απόδειμος πανεπιστημιακός να διερωτηθεί αγωνιωδώς πού θα βρεθεί σήμερα ένας κοσμάς αθωρός, να κηρύξει τη γλώσσα των πατέρων, να χτίσει από 200 σχολεία στην Αμερική, στο Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Η βάρβαρη κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας από τους Έλληνες είναι αρκούντως γνωστή. Η συστηματική προσπάθεια αποκοπής από την παράδοση του Κελιντρίδου, το μονοτονικό, η πρόταση μερικών σοφών, σε εισαγωγικά, για την εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου, κάποιος ανεκδίκητος πατριώτης, ευχώρος εντομουμένου πολιτικού προσανατολισμού, είχε προτείνει προετών το κυριλικό αλφάβητο. Οι βάρβαροι ξενόγλωσσες επιγραφές και άλλα, όντου ούτε έστειναν λοιπόν σε κλίματα κατά τις γλώσσες, την οποία, κατά το κικαίωνα, χρόνται οι θεοί, αν διαλέγονται μεταξύ των. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται λοιπόν οι γρίχλες, που είναι η αυθαίρετη και μη υποκείμενη συνοδήποτη κανόνα μεταγραφή της ελληνικής με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου και άλλων συμβόλων κατά τον οποίο σχεδόν αποκλειστικός δήθεν για το διαδίκτυο Ιντερνετ. Πρόκειται περί μιας ακόμη επιβουλής. Στο διαδίκτυο μπορεί να γράφει και πολυτελικά, χρησιμοποιώντας πολυάγνωση οικογένειας τυπογραφικών στοιχείων σε οποιαδήποτε γλώσσα ακόμα και εκείνες με τα πιο δύσκολα αλφάβητα. Ήγουν τα εβραϊκά, τα αραβικά, τα κινέζικα. Οι Σκοπιανοί, ωστόσο, στην προσπάθειά τους να ανοσπιστούν την ελληνική παράδοση, συστηματοποίησαν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής. Τέλος, ας σημειωθεί ότι στην Ισπανική Βασκονία λειτουργεί ελληνική, ελληνόγλωσσα δηλαδή, Ακαδημία, η οποία είχε προτείνει την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας της μητέρας των γλωσσών ως μοναδικής επισήμου γλώσσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επανήλθε για τρίτη φορά η Ελληνική Ακαδημία των Βάσκων στην πρότασή της να ενταθεί η διδασκαλία της κλασικής φιλολογίας ιδίως της ελληνικής στην Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση. Τις προτάσεις αυτές, φίλοι μου, δεν τις εψήφισαν Έλληνες αποβουλευτές. Εδώ πρέπει να γίνει μία και της τηλεοψίας μέσω επικοινωνίας και παιδείας, που είναι ένα θαύμα της τεχνικής και δώρο Θεού. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά, η κακή χρήση της την καθιστά πληγή και κέρδη μέσω εκβαρβαρώσεως και αποσυνθέσεως του κοινωνικού συνόλου. Έδωνα ακόμη παντοδύναμο δέμονα επιβολής της παγκοσμιοποίησης. Ο κοσμάς προέβλεψε ότι, ακούστε, ο διάβολος θα μπει σε ένα κουτί και θα φωνάζει. Και τα κέρατά του θα είναι πάντως σε κεραμίδια. Μα αν η τηλεοψία δεν έχει καταστεί διαβολική συσκευή εκμαυλισμού, από βλαχώσεως και πτήσεως εγκεφάλου, όργανο φοβερό στα χέρια των οικονομικών γιγάντων, τι είναι? Κοντά στην τηλεοψία τοποθετούνται σχεδόν ισοτίμως το ραδιόφωνο και το περιοδικό ιδίως έντυπο, εφημερίδα δηλαδή και περιοδικό. Όρθος των αντιτηλεοψία, εκτός των ελαχίστων κρατικοδιέτων που κάνουν κατά κανόνα κομματική προπαγάνδα των εκάστοτε
δημοσιογράφος. Όπως συνέβη άλλοτε, και το σωστό. Αλλά σε οικονομικά συγκροτήματα που προωθούν δικά του συμφέροντα και δεν υπηρετούν ιδεολογίες. Για να υπερασπιστούμε τη γλώσσα μας, χρειάζεται μια νέα εθνική αντίσταση στο ξένο μουσικό αντιρρηνισμό. Με διάφορα βεβαίως μέσα. Όπως μας καταδικάζει τις πράξεις και τις παραλήψεις μας για την παιδεία, την ελληνική γλώσσα, τη στήριξη του έθνους, για την αναγέννηση, το οποίο τόσα μεγάλα έπραξε και θεμελίωσε με το αίμα του αυτός, ο πλήγενης των νεομαρτύρων. Βουά, σπουδάζεται ελληνικά. Θα τον αγνοήσουμε. Σήμερα, ωστόσο, συγκεκριμένοι κύκλοι προσπαθούν να εξοφελήσουν ακόμα και φραστικώς ό,τι μας συνδέει με τη βασική μας παράδοση. Απεργάζονται την αποξένωσή μας από το ξεντινό μας παρελθόν, αλλά ακόμα και τη χρήση των όρων εθνικός και ελληνικός. Μία πολυπράγμων κυρία, διοριστήσα ευρωβουλευτής από το κόμμα, στο οποίο ανήκει, αφού προσπάθησε προηγουμένως να καταργήσει το άπατο του Αγίου Όρους, να επιβάλλει την ορτονία των γυναικών στον κύριο της Ορθοδοξίας και άλλα τα σπούδαστα, ζητάει ήδη άκουσον να απαλληφθεί από κάποια κείμενα όρος ελληνισμός. Διότι είναι δε επιθετικό και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Εν ονόματι δε της παγκοσμιοποίησεως ζήτησε την απάλληψη της εκφράσεως τουρκική απειλή. Κατόπιν αυτό, ο γνωστός βουλευτής και αγωνιστής πολιτικός που τιμά απόψε την ομίλη, ο κ. Φέρνης για τον οποίο
πιστεύω ότι δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερες προτάσεις, ούτε χειροκρότημα. Δεν μας δίνει να πω και τα άλλα. Να σας καθησυχάσω πρώτον ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Να πω δεύτερον ότι αν επιχειρήσω να κυκλοφορήσω όσα ακούσαμε από τον καθήγητα μόλι καθηγητή του κ. Χριστόπουλου προηγουμένως, χρησιμοποιούσα έναν τίτλο που είναι μια ρίση του Γέρου του Μοριά, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι Έλληνες ενδεσιμολογιότατα εκπρόσωπα του Μακαριωτάτου, λυπείς σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, οι Έλληνες, έλεγε ο Γέρος του Μοριά, είμαστε τρελοί, αλλά έχουμε γνωστικό Θεό που μας προστατεύει. Ευτυχώς, ήδη ο καθηγητής Χριστόπουλος, έχω την εντύπωση ότι τα είπε όλα ώστε να μην αφήσει σχεδόν τίποτα απολύτως σε μένα. Εγώ θα κάνω μερικές επισημάνσεις. Θυμηθείτε ότι τα χρόνια της ζωής και της δράσης του Αγίου είναι πέτρινα χρόνια. Είναι χρόνια που το γένος σέρνει αυτό που αργότερα οι επαναστάτες του 21 ονόμασαν τον βαρύ και απαραδειγμάτιστο ζυγό της τυραννίας, και βεβαίως αυτόν τον βαρύ και απαραδειγμάτιστο ζυγό της τυραννίας δεν τον απεδέχθη το γένος ουδέποτε. Από την επομένη της αλώσεως ευρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση με τον κατακτητή και στα βουνά της Μακεδονίας, της Ρούμενης και της Πελοποννήσου, η κλεφτουριά και τα αρματολίγια ετώνιζαν ακριβώς αυτό το αδούλωτο φρόνημα του ελληνισμού να υποταγεί σε έναν αλόδοξο και μισαλόδοξο κατακτητή. Ο Άγιος προσέφερε, και όχι μόνον αυτός, όπως λένε οι ιστορικοί για εκείνη την περίοδο, το γένος έχει να παρουσιάσει μία τεράστια χωρία μαρτύρων της Εκκλησίας και ηρώων του ελληνισμού, οι οποίοι με αυτήν την διπλή ιδιότητα δεν υπετάγησαν εις τον Αγαϊνό, αντιστάθηκαν και πολλές φορές υπέκυψαν σε φρικτά μαρτύρια τα οποία εθύμιζαν τα μαρτύρια των εκατομμυρίων, των 9 εκατομμυρίων πρώτων χριστιανών. Αξίζει επίσης να επισημάνει κανείς ότι η συμβολή, η συνεισφορά σε αυτά τα μαρτύρια του ελληνοορθοδόξου κλήρου εγγίζει περίπου τις 10.000 κληρικών που εμαρτύρησαν, ενώ θα πρέπει να τονίσει με έμφαση κανείς ότι ο μέσος όρος παραμονής εις τον πατριαρχικό θρόνο των πατριαρχών του γένους, οι οποίοι ήταν και η μιλέτ βασί εις την γλώσσα του κατακτητή, οι εθνάρχες, ο μέσος όρος παραμονής εις την Πατριαρχία είναι 1,5 χρόνος. Ο Άγιος Κοσμάς συνέλαβε σε μία φάση που ο κατακτητής περνάει από διάφορες διαδικασίες. Ξεκινάει στα πρώτα χρόνια μετά την άλωση, αρνούμενος
εντελώς το δικαίωμα των Ραγιάδων να μαθαίνουν τη γλώσσα τους, να μαθαίνουν γράμματα. Είναι η περίοδος του κρυφού σχολείου που πολλοί από τους συγχρόνους μας προσπαθούν να αρνηθούν, που σαν να μην γνωρίζουν ότι δεν υπήρξαν δημόσια ελληνικά σχολεία και ότι ο καλόγερος στο μοναστήρι και ο παπάς με τα ελάχιστα κολυμπογράμματα τα οποία έμαθε για να διαβάζει τα ιερά γράμματα ήταν εκείνος που εδίδασκε ανάγνωση και γραφή στα Ελληνόπουλα του Δούλου Γένους. Στην εποχή του Αγίου φαίνεται ότι η ίδρυση σχολείων ήταν ανεκτή από το καθεστώς, αλλά όμως η κατάσταση γενικά των υποδούλων Ελλήνων ήταν τέτοια ώστε να μην ζητούν πια να μάθουν γράμματα, διότι βυθισμένοι εις τον ζόφο της αγνωσίας, εις την άρνηση του καθεστώτος να τους επιτρέψει επί σειράν δεκαετιών και αιώνων να στήσουν σχολεία, τους οδήγησε εις το να μην τα ζητούν. Και ο Άγιος έπρεπε να κάνει μια τεράστια προσπάθεια να ξεσηκώσει τους προκρήτους, τους άρχοντες, εκείνους εν πάση περιπτώσει που είχαν και μια οικονομική δυνατότητα βασισμένη πάντοτε στον κόπο τους, στον προσωπικό, στον ιδρώτα του προσώπου τους, αυτούς να τους ξεσηκώσει και να τους πείσει να φτιάξουν σχολεία. Ο Άγιος ίδρυσε πάνω από 1000 κοινά σχολεία εις την περιοχή την οποία όργωσε και πάνω από 210 ελληνικά, όπως ελέγχονται, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά τα ελληνικά ήταν ένα είδος γυμνασίου. Αλλά ακόμη και τα δημοτικά σχολεία κατάγομαι από ένα χωριό της Μακεδονίας, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό το παράδειγμα του Μακαρίτη του πατέρα μου, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1895 και επομένως τα εγκύκλια γράμματά του τα έμαθε σε ένα από αυτά τα τουρκοκρατούμενα σχολεία, εις τα οποία δημοτικά σχολεία, το Αραναγωγείο και το Παρθεναγωγείο, στο οποίο πήγαινε η Μακαρίτσα η μάνα μου, διδάσκοντο τα ελληνικά, η ιστορία, η πίστη, το Ευαγγέλιο, αλλά και οι αρχαίοι συγγραφείς, έτσι ώστε ο πατέρας μου τουλάχιστον, ο οποίος μπόρεσε και τελείωσε το δημοτικό, γιατί η μάνα μου δεν τα κατάφερε να το κάνει αυτό, αφού οι Τούρκοι εφρόντισαν να την καταστήσουν ορφανή από πατέρα από έγκλημα εις βάρος του παππού. Ο πατέρας μου, όταν εγώ πήγαινα στη Δευτέρα Γυμνασίου και διδασκόμουν τον Ξενοφόντα, είχε την αξίωση να με παρακολουθήσει αν τα έλεγα καλά ή δεν τα έλεγα καλά, διότι εκείνος εγνώριζε από στήθους μεγάλα κεφάλαια και παραγράφους της Ξενοφόντος Κύρου Αναβάσεως. Αυτή ήταν η παράδοση του Πατροκοσμά, η οποία έφτασε μέχρι τις ημέρες που η Μακεδονία και η Ήπειρος στα 1912, στη δεύτερη τότε εξόρμηση του γένους, έγιναν ελληνικοί τόποι. Να πω ότι ο Άγιος, ο οποίος εκοιμήθη 10 ακριβώς χρόνια πριν από την περίπληστη Γαλλική Επανάσταση, ο Άγιος εκοιμήθη
το 1779, 24 Αυγούστου. Η Γαλλική Επανάσταση έγινε το 1789, όμως το εκκλησιαστικό φρόνημα του Αγίου του έδινε το δικαίωμα να ασχοληθεί με την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και να μιλήσει με πύρινη γλώσσα, υποδεικνύοντας ότι ο μόνος τρόπος πρόσκτησης εισοδήματος είναι ο ιδρώτας του προσώπου ενός ανθρώπου. Η δουλειά του, ο κόπος της ημέρας. Αργότερα οι οικονομολόγοι ανακάλυψαν ότι οι συντελεστές της παραγωγής είναι τρεις, εκτός από την εργασία, το έδαφος και το κεφάλαιο. Και στις μέρες μας, ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια, τα πράγματα αυτά τα εξετάρασαν ακόμη περισσότερο και βεβαίως ο πλούτος των εθνών και ο πλούτος των υπερπλουσίων, των εχόντων και κατεχόντων, πανταχού της γης και παροιμή, προσκτάται δια του χρηματιστηρίου, όπου το χρήμα πλέον δεν αντιπροσωπεύει ούτε την αξία των αγαθών, ούτε την αξία των προσφερομένων υπηρεσιών, αλλά διακινείται και παράγει άλλο χρήμα και συνήθως εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν, οι κερδοσκόποι, το επιτυγχάνουν αυτό το πράγμα από το ότι μπορούν να πατήσουν ένα κουμπί κάποια στιγμή στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή και να δώσουν ένα μήνυμα στον χρηματιστή τους να πωλήσει, παραδείγματος χάρη, σήμερα το μεσημέρι τα δολάρια και να τα μετατρέψει σε γεν και ύστερα από μερικές ώρες να πωλήσει τα γεν και να τα μετατρέψει σε αγγλικές λίρες ή σε ευρώ σήμερα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι μια νέα μορφή κερδοσκοπίας, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της αποκαλυμμένης νέας τάξης πραγμάτων και της παγκοσμιοποιήσεως. Ο Άγιος ήταν βαθύτατα αλληλέγγυος και δίκαιος, αλλά επίσης πρέπει να πω ότι αυτό που οι κατάσκοποι ονόμαζαν, ότι ο Άγιος είναι πολιτικός. Υπάρχει μία ανέκδοτη ουδέποτε μεταδοθεί σε συνέντευξη του Μακαρίτη Στίβεν Ράνσιμαν, κορυφαίου, του μεγαλύτερου βυζαντινολόγου του 20ου αιώνα, προδιετίας, τριετίας μόλις κοιμηθέντος. Σε αυτή τη συνέντευξη, όπου ο Ράνσιμαν πλέκει το εγκόμιο του Βυζαντίου και της Ορθοδοξίας, έχει και μία άποψη, εκφράζει μία άποψη, ότι οι Άγιοι είναι πολιτικοί. Δεν λέει βέβαια ότι οι πολιτικοί είναι Άγιοι, αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει. Θα ήταν ενδιαφέρον να συμβαίνει. Με την έννοια αυτή οι κατάσκοποι, οι οποίοι κρατούσαν σημειώσεις από τα κηρύγματα του Πατροκοσμέ και ανέφεραν είτε στις Βενετσάνικες αρχές, είτε στους Τούρκους, είτε στους Εβραίους της Υπήρου κυρίως, οι οποίοι δεν ανέχονταν την δράση του Αγίου, κυριολεκτούσαν όταν έλεγαν ότι ο λόγος του είναι πολιτικός. Και έχει σημασία ότι ο Άγιος ήταν απτόητος.
αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ό,τι έλεγε και όποια δράση ανέπτυσε και ελέγετο και εδράτου μέσα σε ένα καθεστώς απαγορευτικό. Στο καθεστώς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των βίαιων εξισλαμισμών, καθεστώς του οποίου οι ραγιάδες της Αυτοκρατορίας ήταν αντικείμενα, ήταν πράγματα, δεν ήταν άνθρωποι, καθεστώς του οποίου έκανε από καιρού ισχυρών πεδομαζώματα, μάζευε δηλαδή τα μωρά Ελληνόπουλα και τα μετέτρεπε σε γενιτσάρους ακριβώς, τα μεγάλωνε για να τα κάνει γενιτσάρους. Αυτά δεν τα τάγματα των γενιτσάρων ήταν τα πιο αφοσιωμένα εις τους σουλτάνους, τους βεζίριδες και τους πασάδες τάγματα. Μέσα σε αυτό το καθεστώς ο Άγιος τολμά να ομιλεί δια των ποθούμενων, δηλαδή δεν είναι ένας ιεροκήρυξης ο οποίος δεν θέλει να αγγίσει του μήνυμά του, να μην μιλήσει για δύσκολα και σοβαρά πράγματα, για κρίσιμα και επικίνδυνα πράγματα. Όταν ευθέως ονομάζει τον νόμο του Ισλάμ νόμο γουρουνίσιο, υπάρχει αυτή η έκφρασή του στις διδαχές του. Όταν ομιλεί για το ποθούμενο, το οποίο ποθούμενο είναι ένα, η ελευθερία, η αποτίναξη του τουρκικού ζυγού και η απόκτηση της ελευθερίας. Και φυσικά ο Άγιος είναι και μοντέρνος. Είναι μοντέρνος διότι μιλάει για την ισότητα των δύο φύλων σε μια εποχή που το φεμινιστικό, όπως είναι γνωστό, κίνημα και το γυναικείο ζήτημα ήταν παντελώς άγνωστα. Και ενώ είναι παντελώς άγνωστα σε όλους τους άλλους, ο φωτισμένος πατρόγος μας πηγαίνει εις τους πιστούς και λέει «Πώς έχετε τις γυναίκες σας εδώ?» Μισό λεπτό, νομίζω ότι μπορώ να σας μεταφέρω κατά λέξη. «Εδώ πώς τις έχετε τις γυναίκες, διακατώτερες, ανίσως αδελφοί μου, και θέλετε να είστε με καλύτεροι οι άνδρες από τις γυναίκες, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Είδε και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν εις τον παράδεισο και εμείς πηγαίνουμε εις την κόλαση. Τι μας ωφελάει όπου είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα και κάπου αλλού. Ίσια την έκαμε ο Θεός την γυναίκα με τον άνδρα, όχι κατωτέρα». Αυτά δηλαδή, για να μην νομίζουν κάποιοι ή κάποιες κυρίες πολυκάλαμπες, οι οποίες έχουν την ψευδέστηση ότι ετετραγώνησαν τον κύκλο ή ανακάλυψαν την πυρίτιδα, ή δεν ξέρω τι άλλο, όταν μας μιλούν για την ισότητα των δύο φύλων. Θα μπορούσε κανείς να μιλάει μέχρι το πρωί για τον Άγιο Κοσμά τον Ατολό, αλλά νομίζω ότι όσα έχετε ακούσει απόψε είναι αρκετά. Θυμούμε τη μνήμη ενός ηρωικού Αγίου, ο οποίος πράγματι συνεδίασε τις δύο ιδιότητες, και του εθνομάρτυρα της ελευθερίας
και του Ιερού Μάρτυρα της πίστεως, να έχουμε όλοι την ευλογία του. Νομίζω ότι ήταν δυνατότερο το χειροκρότημα για τον κύριο καθηγητή, μου φάνηκε. Ένα πιο δυνατό χειροκρότημα. Για τον κατά πάντα άξιο και αγνωστή και πατριώτη που αγωνίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια για όλες εκείνες τις αξίες που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί. Για ορθοδοξία και ελληνισμό. Ένα χειροκρότημα φέρνω στον κύριο Υπουργό. Με ευχαριστεί πάρα πολύ για την τιμή που μας έδωσε. Πιο δυνατό, πιο δυνατό. Σύμφωνα με την πρόσκληση, τρίτος κατά σειρά ομιλητής της σημερινής εκδηλώσεώς μας ήταν ο καθηγητής κύριος Κώστας Ζουράρης, πολιτιολόγος, ο γνωστός, ο οποίος όμως δυστυχώς την τελευταία στιγμή, σήμερα το πρωί, χειροτέρευσε, τον έχει πιάσει αυτή η γνωστή γρήπη που κυκλοφορεί ο ιός, τελευταίος, εδώ και αρκετές μέρες, προσπάθησε όσο μπορούσε αυτές τις μέρες να γίνει καλύτερα, πήρε κάποια φάρμακα, αλλά δυστυχώς όταν με πήρε σήμερα το πρωί και μου μίλησε, μου λέει «Πατέρα, ανάξιμε», λέω «Ποιος είναι, δεν γνώρισα την φωνή», του είχε κλείσει τελείως η φωνή, δεν μπορούσε να ούτε καν να βγει η φωνή. Μου λέει «Όπως μ' ακούς, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου από αυτή την γρήπη, από τον ιό». Γι' αυτό ζητάω χίλια συγγνώμη να μεταφέρεις τις συγγνώμη μου σε όλους τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας σήμερα και παρευρισκομένους και την αγάπη του. Οπότε, ας χειροκροτήσουμε τον κ. Ζουράρη, ο οποίος και αυτός είναι το σειρά του. Εάν ήταν σήμερα εδώ, θα μας έκανε μία αναφορά για ορισμένες διδαχές του Αγίου Κοσμά που έχουν σχέση με την παιδεία, με τον πολιτισμό, με τον πατριωτισμό και γενικότερα με την εργένη δράση του Αγίου Κοσμά στα χρόνια εκείνη της Τουρκοκρατίας. Πριν συνεχίσουμε με την προβολή των εχρώμων διαφανειών από τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Χριστόπουλο, θα ήθελα, αφού κερδίζουμε περίπου ένα τέταρτο από την απουσία του κυρίου Ζουράρου λόγω της ασθενείας του, να μου επιτρέψει η αγάπη σας, εάν δεν είστε κουρασμένοι, μόνο 5 λεπτά. Είστε κουρασμένοι? Σίγουρα, έτσι δεν θα σας κουράσω. 5 λεπτά μόνο. Να πω 2 λόγια στην αγάπη σας, γιατί πολύ στην αρχή, όταν ερχόσασταν και με χαιρετούσατε, με ρωτούσατε διάφορα πράγματα σχετικά με την ιεράμονή μας και το μοναστήρι που βρίσκεται, που έχουμε φτάσει και κάποιες άλλες, έτσι, κάποια άλλα νέα και μια γενικότερη ενημέρωση. Γι' αυτό λοιπόν, 5 λεπτά μόνο θα σας απασχολήσω πριν ξεκινήσουμε την προβολή των διαφανειών. Όπως είναι γνωστό, στους περισσότερους από εσάς, ο Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Συνδεσμός Άγιος Κοσμάς ο Θεός, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1993, εδώ και 10 δηλαδή χρόνια περίπου, με τη βοήθεια του Θεού, κοντά σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του, που εδώ και μια δεκαετία προσπαθεί με τις ταπεινές του δυνάμεις και αγωνίζεται, για όλα εκείνα τα γνωστά θέματα που απασχολούν όλους μας, κοντά στην έκδοση του περιοδικού του με τίτλο «Η Φωνή του Πατροκοσμά», που εδώ και μια τετραετία ιδρύεται ανελικώς
και έρχεται στους περισσότερους από εσάς με ένα πολύ ενδιαφέρον και ποικίλο περιεχόμενο που έχει σχέση με θέματα πληστικού περιεχομένου, με θέματα αντιαιρετικά, με θέματα εκκλησιολογικά, με θέματα κοινωνικά, εθνικά, θεολογικά, αντιαιρετικά, εσκατολογικά και πολλά άλλα, και το οποίο με πολύ αγάπη έχετε αγκαλιάσει όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοντά λοιπόν στην έκδοση του περιοδικού μας, κοντά στην έκδοση αρκετών βιβλίων και εντύπων, όπως παραδείγματος χάρη το βιβλίο το οποίο εξέδωσε η Ιερά Μονή μας, το Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, με τίτλο «Πρωτοβουλός μας», το οποίο περιέχει μέσα όλη τη ζωή του Αγίου, όλες τις διδαχές του, όλες τις προφητείες του, την ακολουθία του, την παράκλησή του και άλλα πολλά, το οποίο βρίσκεται στην έκθεση, στο Φόγερ, όσοι θέλετε να προμηθευτείτε, κοντά σε διάφορες άλλες εκδόσεις, όπως παραδείγματος χάρη η έκδοση σε ψηφιακού δίσκου, συντή δηλαδή της παρακλήσεως του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, στην οποία ψάρει τα μηνώτης μου, καθώς και ο Σεβαστός κατά πάντα Πατήριος Μακροϊδής που μας τιμάει σήμερα την παρουσία του. Όπως επίσης η έκδοση του ψηφιακού δίσκου συντή της παρακλήσεως του Αγίας Εκατερίνης, ψηφιακός δίσκος και κασέτες όπως και η προηγούμενη σε παράκληση του Κοσμάκη Αγίας της Αγίας Εκατερίνης, μιας χριστιανικής κασέτας με χριστιανικά τραγούδια. Τα περισσότερα είναι στίχη δική μου και μουσική και εκτέλεση πάλι της ερευνότητός μου. Εκτός από εκατοντάδες χιλιάδες άλλα έντυπα, εκτός από διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις για πολλά και διάφορα επίκαιρα θέματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε, εκτός από την παρουσία της ερευνότητός μου σε μία εκπομπή για 5 χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό της Τηλετώρα, που σίγουρα γνωρίζετε όλοι σας, και άλλες πολλές παρουσιάσεις σε άλλα κανάλια. Ο σύλλογός μας λοιπόν, κοντά σε όλα αυτά και άλλα που γνωρίζετε, για να σας κουράσω, κατάφερε με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, εδώ και 2 χρόνια να ξεκινήσει την ανέγερση της πρώτης εν Ελλάδη Ιεράς Μονής, επωνόματι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, στην ορεινή Κορινθία, πάνω από την ιστορική λίμνη της Τυμφαλίας, εκεί που ο Ηρακλής, όπως είναι γνωστό στους μύθους του, εσκότωσε τις Τυμφαλίδες Όρακλες. Εκεί λοιπόν, εδώ και 2 χρόνια, με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας χωρίου του κυρίου Παντελεήμονα Καραμικόλα, ξεκινήσαμε σχεδόν με όλα τα έξοδα από τον Ορθόδοξο Ιεροαποστολικό μας Σύνδεσμο Άγιο Κοσμάτου Ετωλού, και ήδη μέσα στα 2-7 χρόνια που μας πέρασαν, καταφέραμε και βεβαίως να μην το λησμονήσω και να ευχαριστήσω όλους εσάς αλλά και πολλούς άλλους αγαπητούς εκκλησιαδελφούς, μέλη, φίλους και συνεργάτες δικούς μου, του συλλόγου αλλά και της Ιεράς Μονής μας, οι οποίοι με τον ταπεινό δωρό τους μας ενίσχυσαν όλα αυτά τα χρόνια και φτιάξαμε όλα αυτά τα οποία είπαμε, καθώς και την ανέλυση Ιεράς Μονής. Κάναμε λοιπόν την βοήθεια δωρεάν ενός ευσεβούς κληρικού από την Κόρυφο, του πατέρα Νικολάου Παπασαρίδη και της πρεσβυτέρας του, τους οποίους ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Και στη συνέχεια ο σύλλογός μας αγόρασε και άλλα εκεί κτήματα και πήγε να προφτάσει γύρω στα 30 στρέμματα, στα οποία ευελπιστούμε σύνθεο με την πρεσβεία του Αγίου Κοσμάτου και την αγάπη δική σας να φτιάξουμε το κυρίως μοναστήρι, στο οποίο έχουμε σκοπό και στόχο μεγαλόχρονο, εάν το επιτρέψει ο Θεός, το καθολικό της Ιεράς Μονής μας να είναι το καταδύναμη, ένα αντίγραφο, πιστό καταδύναμη της ιστορικής και ανεπανάληπτης Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτή είναι η πίστη μας, αυτό είναι το οποίο επιθυμούμε. Τώρα, αν το πραγματοποιηθεί, οφείλεται καθαρά στα χέρια του Θεού, του Αγίου Κοσμά και στην αγάπη και τη συμπαράσταση δική σας. Είμαι σίγουρος όμως, επειδή έχουν πραγματοποιηθεί πολλά γεγονότα, τα οποία δεν είναι το παρόν για να μην σας κουράσω, και πολλά θαύματα, παρόλο που εγώ είμαι λίγο, αν θέλετε, σε εισαγωγικά η λέξη αλλεργικός,
στα θαύματα, δεν είναι πολύ έπιστο στα θαύματα, και πιστεύω εύκολα στα θαύματα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν θαύματα και οι άγγελοι να κάνουν θαύματα. Ο πρώτος είναι ένας από τους μεγάλους αγγέλους που έκανε πολλά θαύματα και προφήτευσε και δείχναν πολλές προφητείες του νέου σύμβολο με ζώνη και μόνος Άγιος Κοσμάς ο Κύριος. Παρ' όλα αυτά έχουν γίνει πολλά τέτοια θαυμαστά γεγονότα, τα οποία θα έχετε διαβάσει στο περιοδικό, θα έχετε ακούσει και αν δεν έχετε ακούσει διαβάσει έξω υπάρχουν και έντυπα και περιοδικά μπορείτε να τα πάρετε στη συνέχεια φεύγοντας και να ενημερωθείτε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σύντομα με την χώρα του Θεού θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας, οι οποίες έχουν σταματήσει εδώ και μερικούς μήνες λόγω ελλείψεως οικονομικών χρημάτων. Και σύν Θεό πιστεύουμε ότι σύντομα θα ολοκληρώσουμε όλο αυτό το μεγαλόπνο έργο μας. Η Ράμνηθας βρίσκεται, όπως είπα, στην ορεινή κορυφία, πάνω από τη Στεφανία Λίμνη. Πιο συγκεκριμένα από την Εθνική Οδό Κορίνθου Πάτρας, στο ύψος του Κιάκου, στρίβοντας από Εθνική Οδό στο ύψος του Κιάκου δεξιά προς Κιάκου, αμέσως στρίβουμε αριστερά πάνω από την αερογέφυρα και προδεύουμε για Στεφανία Λίμνη. Είναι από την Εθνική Οδό εκεί στο ύψος του Κιάκου 33 χιλιόμετρα. Από Αθήνα είναι περίπου 140 χιλιόμετρα. Για όσους δεν γνωρίζουν, 140 χιλιόμετρα περίπου είναι απόσταση περίπου 1,5 με 2 ώρες το πολύ για ένα γιόταχη. Δηλαδή σε 1,5 ώρα, 2 ώρες το πολύ για κάποιον που δεν γνωρίζει και δεν έρθει για πρώτη φορά, έρχεται στην Ιερά Μονή μας. Είναι πολύ εύκολος ο δρόμος. Υπάρχουν ταμπέλες παντού στην Εθνική Οδό, στο ύψος του Κιάκου και στη συνέχεια, οπότε είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Για όσους όμως δεν μπορούν να έρθουν μόνοι τους και δεν έχουν τη δυνατότητα, ο Ιεραποστολικός μας Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Θεός έχει προγραμματίσει μία μόνο ημέρη προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή μας για να βοηθήσει κάποιους από εσάς όσοι δεν την έχετε γνωρίσει να την γνωρίσετε και είναι την Κυριακή στις 9 Ιουνίου, Κυριακή 9 Ιουνίου, ο Σύλλογος μας θα βάλει ένα κούρμα για να επισκεφτεί και να προσκυνήσει πολλοί από εσάς και άλλους αδελφούς την Ιερά Μονή μας και εκεί βεβαίως και να λειτουργηθούν και να ψάχνουν την παράκληση του Αγίου Αγίου και να πούμε και πολλά άλλα πράγματα. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, μπορείτε είτε τώρα να δηλώσετε βγαίνοντας έξω στη γραμματεία, είτε παίρνοντας τα τηλέφωνά μας από τα έντυπα τα οποία θα βρείτε στην έξοδο, να μας πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να δηλώσετε συμμετοχή για την Κυριακή 9 Ιουνίου. Να μην σας κουράσω άλλο, να καλέσω στο βήμα τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόπουλο, για να μας δείξει τις έγχρωμες διαφάνειες, οι οποίες είμαι 100% βέβαιος ότι θα σας ευχαριστήσουν και θα σας ενθουσιάσουν και συγχρόνως θα σας κάνουν να μάθετε πολλά πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε. Εδώ είναι ο χάρτη τη περιοχή του χωριού του Κοσμάτου Τολού. Κάτω εδώ είναι το Φέδρα, εκεί είναι το χωριό του και αυτό ο δρόμο ανεβαίνει απάνω να φτάσει μέχρι το μοναστήρι του Κουσού. Είναι η περιοχή των εντονικών άνθρωπων. Είναι συνέχεια βέβαια τη χωριστερά τη πύλη. Αυτό είναι το χωριό. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβημένη εδώ και 40-45 χρόνια, όταν ανεβαίναμε τότε προς το Μουσόλι και μια ελληνική αποστολή. Και αυτή είναι η προτομή που υπάρχει εκεί του Τιαντούλη του Ετουλού, ο οποίος προηγείται του Αγίου Κοσμά κατά 100 χρόνια. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, μαθητής του Θεοφύλου του Κορυδαλαίου.
οποίος επέβαινε την ξανά πάλι την δασκαλία της αριστοτελικής φιλοσοφίας της Θεσσαλονίκης του Έμου. Ευγένιος για δούλης ο Ιωτερός. Δεν το παλιό εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά, τα ποινά που υπήρχε από παλιότερα εκεί, στο χωριό του, ενώ σήμερα έγινε ένα καινούριο, σε καλύτερη θέση και πανηγυρίζεται περισσότερο έτσι, εντυπωσιακά, η γιορτή του. Εδώ ανεβαίνουμε ψηλά πάνω, μετά το χωριό του Σάπης, αυτά είναι τα έδατα, μερικές φορές τα βλέπουμε μόνο σε εικόνες, αλλά εκεί είναι παρθένο το μέρος. Και το χέρι του ψυχής πραγματικά πραγματική ανάσταση. Και έτσι κάποια στιγμή όταν φτάσουμε στην κορυφή, μπαίνουμε σε αυτή τη χούλη του Προυσού, το χωριό του Προυσού, εκεί πέρα και το μοναστήρι, σε αυτό το μέρος. Εκεί οπωσδήποτε έχει πάει ο Άγιος Κοσμάς και είναι πολύ πιθανό να κατάγεται από εκεί, να ήταν δηλαδή προηγουμένως η οικογένειά του, γιατί ο ίδιος ως γράφητος εσωχωρήτης αυτός και ο αδερφός του. Και Σόχορο είναι ένα μέρος του Προυσού. Εδώ είναι το μοναστήρι από ένα πράγμα μέρος, που είναι ζωγραφισμένο από το Σπύρο του Βασιλείου του Ζωγράφου και το χωριό είναι από σε αυτή την πλαγιά. Το μοναστήρι όπως ήταν εκείνη την εποχή, με το εκκλησάκι που είναι 150 μέσα στον φράχο και ακόμα πιο μέσα είναι η σπηλιά της Παναγίας. Η εκκλησία είναι αυτή, όπως ήταν παλιότερα, δεν είναι πια τώρα. Και αυτό το σπιτάκι, δηλαδή το κελάκι, είναι που φιλοξένησε, παρακαλώ, τον Καραϊσκάκη όταν ήταν άλλος ο χρηματίος και πήγε η γήκα διάρκεια της Επαναστάσεως για να γιάνει. Νάτος, ο στατάρχης Ρούμενης. Ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή της Επαναστάσεως του 21. Και εδώ, το ίδιο μέρος, είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο στο αεροδρόμιο, είναι που πέρασε ο νεκρός του Μάρκο Μπότσε από το Καρβενήσι, όπου σκοτώθηκε. Εδώ είναι η στιγμή που πέφτει και τελικώς ήταν θανατηφόρο το τραύμα του. Του περνάνε λοιπόν από το Προυσό, ο Καραϊσκάκης βρίσκεται εκεί και πηγαίνει και προσκυνάει τον Ιψανό του και λέει «Από τη Θεέ μου, από τέτοιο, από ένα βόλιο να πάω κι εγώ». Πήγε εκεί και τους από ένα βόλιο, αλλά μάλλον τον Νικό. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβημένη τη νύχτα, παρακαλώ, και είναι απέναντι, είναι αυτό το ρολόι που μας συγκιούει. Είναι μια μεγάλη χαράδα στο κάτω μέρος. Εδώ είναι το κτίριο του σχολείου και το κημητήρι του μοναστήριου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αν σου δοθεί ευκαιρία, μην παραλείψεις να πάρεις. Και φυσικά είναι τόπος του Κοσμά. Αυτό είναι μια εικόνα τυπωμένη το 1915 στη Τεργέστη. Και έχει βέβαια γύρω εδώ ένα επίγραμμα. Προύσα την εικόνα και τα λοιπά, γιατί θεωρείται πως ήρθε από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Και αυτό ανήκει στον εικόνα με τον Ιωρίτη. Αλλά βέβαια εγώ δεν την προβάρω γι' αυτό. Την προβάρω για να δείξω ότι είναι κάποια στιγμή δυνατή μια εκδήλωση αντιστάσεως με μια εικόνα. Γιατί εκεί από κάτω γράφει «Κούφισον αγνή τα βάρη της Ελλάδος, ανοιγή πάσχη των κακούν έχουν κακία». Θέλετε να σε εξηγηθεί ποιοι είναι οι κακούργοι. Δεν χρειάζεται βέβαια. Ο επόμενος σταθμός της ζωής του Κοσμά είναι το Ηλοποτινά, το Γραβάρο, σημερινή άλλη χώρα. Και αυτή, εκεί η ταμπέλα γράφει ο δός Κοσμά του Βουλού. Από εκεί ξεκίνησε για να πάει στο Γενόρος. Ήταν πολύ δάσκαλος εδώ. Και βέβαια το τιμούν οι άνθρωποι του τόπου εκεί και έχει γίνει και ένα εκκλησάκι. Μετά βρισκόμαστε στον Άθωνα. Αυτή είναι μια καταπληκτική φωτογραφία των κορυφών του Άθωνα. Είναι ένας τόπος που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή άπατος για τις γυναίκες, για τους άντρες που μπορούν να μάθουν. Αν πάνε, βέβαια, θα τους μείνει εξέχαστη αυτή η φυσική καταρχήν κατασκευή, αλλά και τα ιδρύματα όλα όσα υπάρχουν εκεί. Είναι ένας πραγματικά άγιος τόπος.
ξέρω, μιλάτε, έχουμε δουλειά. Δέστε ένα μοναστήρι στην Κύπρο, στη θάλασσα και πάνω όλο αυτό το ύψος του άθλου. Είναι μαγευτικότατο. Και εδώ είμαστε στην πνεύμα του πεδίου. Τα μοναστήρια είναι ένα κάθε μοναστήρι. Δύο στα μεγάλα. Είναι ένα κάστρο. Είναι ένα φρούριο. Και είναι και μια μικρή πολιτεία σε μικρογραφία. Γιατί δείχνω το μοναστήρι εδώ. Γιατί το μοναστήρι στην περιοχή του μοναστηριού αυτού, του πεδίου δηλαδή, έγινε το κτίριο τη Αρχονιάδο σχολή στο οποίο φίλησε ο Κουσμάς Σωτός. Δίνω την εικόνα αυτή που δείχνει πώς ήταν τότε η μονίγω του Βατοπαιδίου. Και εδώ βλέπετε στο πρώτο μέρος κάτω είναι το ερείπιο της Αθηνιάδος σχολής που ήταν τεράστιο και εκεί είναι το μοναστήρι όπως είναι σήμερα. Να βλέπετε αυτός ο ερείπιόνας της Αθηνιάδος που είναι σήμερα έχει χτίσει ένα μικρό επισάλλημα στη μέση, σε εντυπωσιάζει πραγματικά. Αυτό είναι ο μέγας δάσκαλος που λέγανε τότε τα κείμενα. Ήταν θεωρείται ο σοφότερος των Ελλήνων. Ο Ούργανης, ο οποίος ήταν σε κοινός βέβαια. Ευγένιος Ούργανης. Και εδώ είναι το μοναστήρι. Ύστερα από 10 χρόνια που φίτησε στην Αθηνιάδα ο Κοσμάς, όπου κήρυγε μοναχός. Αυτή είναι η εσωτερική αυγή με το καθολικό της Μονής Φιλοθέου όπως είναι σήμερα και αυτή είναι μια τοιχογραφία από τον Άθικα της Μονής όπου εμφανίζεται ένας μοναχός σαυρωμένος και τα πάθη με τη μορφή δαιμόνων τον καταδοξεύουν. Αυτή είναι ίσως η γλυκότερη Παναγία που έχω δει εγώ πράξη. Είναι η ευχαριστή εικόνα της Παναγίας της Μονής Φιλοθέου. Είναι βέβαια γνωστότατος όρος ότι το Άγιον Όρος όπου τίποτα δεν γεννάται και δεν υπάρχει τίποτα θηλυκό, δεν υπάρχει γυναίκη στην Άββατο, κυριαρχείται από μια μεγάλη μορφή της Παναγίας και λέγεται βέβαια και περιβόλη της Παναγίας. Εδώ είναι μια εικόνα των οσίων, των Αγίων της Μονής Φιλοθέου και βρέθηκε μια άκρη για τον Άγιο Κοσμά. Γιατί λέω αυτό, πρέπει μια άλλη. Γιατί ξέρετε, οι γιουρίτες δεν συμπαθούν ιδιαίτερως εκείνους που εγκαταλείπουν τα γνώρους. Εκ των υστέρων, βέβαια, κατάλαβαν ότι μεγάλη μορφή ήταν και δημοσιεύτηκε στον ελληνισμό ο Άγιος Κοσμάς, ο οποίος εδώ σε μια λεπτομέρεια είναι τούτος. Βλέπετε, γράφει εκεί το δωμάτιο ο Άγιος Κοσμάς, ο Απόστολος. Εδώ βρισκόμαστε στην Κωνσταντινούπολη. Είμαστε από την περιοχή του Πέρα. Εδώ είναι το αρχαίο Βυζάντιο, δηλαδή, που είναι σήμερα τα Σουλτανικά ανάκτορα και πιο εκεί είναι η Αγία Σοφιά και τελικά. Αυτός είναι ο πύργος του Πέρα των Ινωματών. Και η Αγία Σοφιά χωρίς μιναρέδες. Είναι, ξέρετε ότι πίσω από τα μνημεία υπάρχουν πάντοτε οι πνευματικές δυνάμεις της εποχής. Και το κατεξοχήν αυτό μνημείο που είναι αποπνευματοποιημένο εντελώς είναι πάντοτε ένα ιδεώδες που δεν μπορέσει να ξεπεράσει ποτέ. Στην τέχνη. Και εδώ είναι ο τελευταίος βασιλιάς μας, εκεί ο αυτοκράτορας, ο συνήθως πολεολόγος, ζωγραφισμένος στο ανθρωπότητο κόντρο. Εδώ είμαστε στο καθολικό του Πατριαρχείου. Και είναι η τόπη ακριβώς που περιδιάβασε και στάθηκε και προσευχήθηκε ο Άγιος Κοσμάς και από εκεί πήρε δύναμη. Αγιωθήκαν όλα τα μεγάλα πλέθος και της Ορθοδοξίας σε αυτό το χώρο. Και ήταν η μέρα που ετοιμάται ο Παμακάρης σας. Και βλέπετε η εικόνα εδώ, βαλμένη στην δημιουργική θέση μας στο κέντρο του καθολικού, που έχει πάντοτε ένα διχέφαλο εδώ, βλέπετε. Είναι στο μνημόνιο του τέλου της του Αγίου Γεωργίου, της Μονής δηλαδή του Πουστιάρη του Πατριαρχείου, μερικούς αιώνες, στο Φενάρι. Τώρα πάμε στην άλλη περιοχή,
στην περιοχή της Βορείου Υπήρου και της Αλβανίας. Και θα δείτε ότι από την Γκέρκυρα που είναι εδώ, οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές. Οι Άγιοι Σαράντα, και από εκεί και πέρα βέβαια, φαίνεται και το Αντινόπιστο κλπ. Μπορείτε να τα δείτε, νομίζω. Γιατί το κήρυγμα του Κοσμά στην τελευταία περίοδο ξεκινάει από τα γνώριμα μέρη, από την Άφρυπο. Το χωριό του είναι πολύ κοντά στην Άφρυπο. Εδώ είναι η ξεωγραφία του Τάφου που το απομονώνει από τον κύριο Μονό και δείχνει ακριβώς τον χωριακό χαρακτήρα της Ναρπάκτου, που είναι από τα καλύτερα σώματα φρουριακά συγκροτήματα στην Ελλάδα. Και μια άλλη που είναι η σημερινή όψη που πάντοτε το φρούριο παίζει ένα βασικό ρόλο στη συγκρότηση της φωνατίας. Εδώ μια εικόνα σημερινή είναι που δείχνει ακριβώς τον Άγιο μπροστά στο σταυρό που στεκόταν και τον άφηγε πάντοτε φεύγοντας, άφηγε ένα σταυρό της ανάμνηση της διαλέψεώς του και του κηρυγματός του. Και τον ακούνε βέβαια οι άνθρωποι ντυμένοι με τα ρούχα της εποχής. Εδώ βρισκόμαστε στη Ζάκυνθο. Εκεί πήγε και κήρυξε και είχε πολύ μεγάλη απήχηση κατά το κηρυγμά του. Εδώ είναι η πλατεία των κηρυγμάτων. Βλέπετε ότι οι κατσίκες και τα πάντα κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Αλλιώς δεν είναι η σημερινή τουριστική συγκρότηση μόνο ότι η πολιτεία έχει καταστραφεί εντελώς από το σεισμό πυρκαγιά του 1953. Εκεί πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, δεν μπόρεσε να κηρύξει. Μετά θα πάει στην Κεφαλονιά. Εδώ είναι ο Αγίας του Μινιάτης, ο οποίος έγραφε και κήρυξε σε μια λαϊκή πρόσωπη, που έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Οι διδαχές του έχουν δημοσιευτεί τον πατέρα του, γιατί ο ίδιος πέθανε πολύ νέος. Εδώ είναι η Νάσος, η Άσος, νήσος δηλαδή. Είναι σαν αποκομμένο εντελώς νησάκι, όπου χτίστηκε το δεύτερο κάστρο στην Κεφαλονιά μετά την Ολοκλήρωση του Γεώργιου και εκεί πήγε και δίδαξε. Είναι τεκμηριωμένο αυτό ο Άγιος Κοσμάς. Και εδώ είναι αυτό το μικρό το κουβιδάκι που σήμερα, είναι σήμερα. Είναι απάνω σε αυτή τη μικρή τη λωρίδα γης. Εκεί μιλούσε, εκεί δίδασκε και έχει γραφεί πως επειδή ήταν άγνωστος, τα τζιτζίκια χαλούσαν τον κόσμο και δεν μπορούσε να ακουστεί. Και έβγαλε μια φωνή σε μια στιγμή. Πάφε! Και ακούστε τα τζιτζίκια, σταματήσε. Είναι παράξενο. Εδώ είμαστε στην Κέρκυρα, όπως είπε παλιότερα βέβαια. Εκεί δεν είχε καλή τύχη όπως μας. Οι Βενεσάνοι και το Κοντολόι τον περιόρισαν και τον ανάγκασαν να διαβιβαστεί στα πέντε διακτή. Εδώ είναι μια εικόνα που δείχνει ακριβώς τον Άγιο Κοσμά με τους άρχοντες. Εδώ είναι ο Πρωτόκοπας που είναι ο αντί αρχιερέως στην περιοχή, το κάστρο βέβαια δεν υπάρχει στην περιοχή. Και θα πάμε απέναντι. Εδώ βλέπετε αυτό το σκαρίφημα. Είναι καλωμένο επίτηδες για να δείξει πόσο κοντά είναι όλα. Βλέπετε εκεί είναι κοριτσά. Εδώ είναι το μοναστήρι του Αγίου Κοσμά, εκεί που μαρτύρησε. Κορικόντασε, βέβαια. Κορικόντασε. Άψος. Αλλά πέρα από την Κέρκυρα ακριβώς, ακριβώς πέρα από την Κέρκυρα, είναι το Δεφρωτό. Πολύ μεγάλο περιπλώνα και βασιλικές, ξέρετε, πολεμοστηρικές. Και είναι όμως εκεί παραδείγματος και μια αυτή η γυμνοθάλασσα. Και έχει πολλά ηθιοτροφία όπως και στο Μεσολόγιο ακριβώς. Εδώ είναι ο Λίπασσας με τη Βάκτα, με την εξουσία για αυτό στην περιοχή. Και εδώ είμαστε στους Αγίους Σαράντα. Αυτό είναι το αυτοκίνητο, το κρατικό μετρό που γύρισε πριν από κάποια 20 χρόνια από την Αλβανία. Εδώ πια θα βρεθούμε στη Χιμάρα. Η φοβερή Χιμάρα, η οποία είναι ένα... μια ακρόπολη του ελληνισμού. Αφάνταστα σπουδαία και περίφημη. Διατηρούσε πάντοτε μια ανεξαρτησία.
πολιτική, είχε ειδικά προνόμια δηλαδή. Και αυτή είναι, αυτό είναι το καπαταριό της Εκκλησίας. Εδώ βλέπουμε το κάστρο της Χυμάρας, που είχε τουλάχιστον 365 εκκλησίες, τουλάχιστον. Και υπάρχουν βέβαια δημοτικά τραγούδια, τρομερά και φοβερά, για αυτή την περιοχή. Όπως εγώ σας δείχνω την πλατεία, και σε αυτό το σημείο ακριβώς υπήρχε ένα μικρό κτίριο. Να το είναι αυτό, στο οποίο παραδίδεται ότι είχε κοιμηθεί ο Άγιος Κορμάς. Βέβαια, ήρθαν οι κρατήσαντες στο πρώτο κράτος του κόσμου που ήταν άθεο, δηλαδή στην Αρμανία, και τα σάρωσαν τώρα αυτά, και δεν υπάρχει πλέον αυτό, έχουμε μόνο την τώρα. Το κρατούσε ως Άγια των Αγίων οι άνθρωποι της Χυμάρας. Και εδώ είναι η παραγιακή Χυμάρα, το κάθε μέρος. Ήθελα να, ενδεχομένως, να σας δείξω ένα άλλο ζήτημα που κινείται και λέγεται και επαναλαμβάνεται και είναι ανόητο εντελώς. Έχει γραφεί και λέτε και ξαναλέτε πολύ ότι ο Κοσμάς γκρέμιζε εκκλησίες. Αν είναι ποτέ δυνατόν να το φανταστεί κανείς αυτό, από μια παραξήγηση που ξεκίνησε η ιστορία, αλλά και μόνο το ότι επαναλαμβάνεται είναι δυνατόν. Αν συνέβαινε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός να κατέβαινε και να άρχισε μια εκκλησία, τότε θα τον λιάνιζε κυριολεκτικώς, δεν το στάβλευε. Αλλά γιατί και να το κάνει, γιατί να το κάνει, γιατί να κρεμίσει την εκκλησία, για να πάρει τις πέτρες πού, στο μέρος που είναι όλα πέτρες. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή, με τη στοιχειώδη ότι είναι ένα τέτοιο πράγμα. Και εμείς, και άλλωστε τις εκκλησίες, τις χρησιμοποιούσε η σχολεία. Και στην κατοχή ακόμα θυμάμαι εγώ, όταν μας πήραν τα σχολεία οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, μέσα στις εκκλησίες πήγαν, εκεί καταφύγουν. Είναι λοιπόν ένα ζώο που καταλαμβάνεται και δεν στέκει με κανένα τρόπο. Εκεί όμως, στην Χυμάρα, υπάρχει αυτή η τεράστια εκκλησία που είναι τον Ιερό Πάνω. Οι Χυμαριώτες ήταν περισσότερο φανατικοί από τους Μανιάδες, που είχαν αυτές τις συγκρούσεις μεταξύ τους, και ήταν χειρότεροι γιατί ο Χυμαριώτης μπορούσε να σκοτώσει έναν εχθρό του και μέσα στην εκκλησία ακόμα. Αυτό δεν γινόταν στη Μάνη. Γι' αυτό οι μεγάλες Ιχάρες είχαν ένα εκκλησιάκι μέσα στο ίδιο του σπίτι τους και φρόντιζαν να έχουν ένα κατελάνο, παπά, ώστε να του λειτουργεί. Αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό ως κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό ο Κορμάς τους είπε: εγκαταλείψτε τις παλιές εκκλησίες, όχι γκρεμίστε. Εγκαταλείψτε. Και κάντε μια μεγάλη εκκλησία, σας χωράει μέσα και έκανε αυτή την τεράστια εκκλησία, η οποία είναι πάνω από 700 τετραγωνικά. Κολοσσία, την έκανε εκείνο. Έχτισε λοιπόν την εκκλησία, εγκρεμίστε. Είναι μια πλευρά και βλέπετε το καμπαναριό το μεγάλη σκοπιά και το μέρος του, και είχα κόψει το μέρος της κόχης του ιερού για να μην φέρει προς την εκκλησία, δεν είναι ποτέ δυνατόν. Και εσωτερικώς ήταν αυτό, τα σπασμένα τα τέμπλα, τα κάθε τι. Εγώ πήγα, όταν πήγα εκεί, ζήτησα να μου ανοίξουν την εκκλησία. Ήρθε λοιπόν ένας άνθρωπος, όπως είναι κατακουρημένος, λέει, και ήταν άρρωστος. Μου είπε να έρθω. Και ήμουν άρρωστος, αλλά μου έπρεπε μια ασθένεια. Του λέω ναι, θέλω να μιλήσει στην εκκλησία. Λέει ο πόλεμος, το γκρέμισε αυτή. Πότε να δικαιολογηθεί μπροστά στους συνοδούς. Όταν έκανα λίγο πιο πέρα αυτή η γερμανική στιγμή, με το ίδιο ύφος που είχε αλλάξει αυτό για μένα, για να μην κρυμάσαι, λέει πατέρα, πώς τη σπάσε την εκκλησία, πλέγησε. Το έπεσε αυτή. Αλλά μου απέκτησε την εμπιστοσύνη γιατί του είπα πως είμαι φίλος του Μαγιό. Μαγιόρι δε είναι η κασούλη αυτή. Όχι πόσο μου δίνεις. Ποιος έγραψε απονημονέματα. Σπυρομύγη. Η Σπυρομύγη. Πράγματι, η Σπυρομύγη λέγονται Μαγιόρι. Εδώ είμαστε στο Αργυρόκαστρο. Το Αργυρόκαστρο διατήρησε το μουσιακό του χαρακτήρα ως πόλη. Το κέντρο δεν έχει αλλάξει. Εδώ είναι το φρούριο ψηλά πάνω, ενώ εδώ είναι η κεντρική οδός, το ελληνικό κάστρο. Χρειάζεται να πούμε πως ήταν κάστρο του ελληνισμού αυτά. Και είναι και τώρα. Αλλά ποιος μιλάει για αυτά πλέον.
Εμείς μιλάμε. Να το κάνουμε. Μόνοι μες στην καρδιά. Και δεν θα σεβαστεί για την άκρη. Αντί ο Βόρειος Ύπρος κάποτε που απέκτησε, ξέρετε, την αστροδυναμία της, την πολιτική, την απέκτησε το 14 που κάνανε επανάσταση. Κάνανε επανάσταση και επικρατήσαν πολεμικός, στρατιωτικός. Και έγινε ένα ειδικό καθεστώς που έδινε πλήρη αυτονομία. Αυτά τα γράψαν στα παλιά τραγούδια οι Αλβανοί και τα ξεχάσαμε. Τώρα οι Αλβανοί είναι εκτεκτοί και όλοι την πόλη του Ήπειρου. Και οι δικοί μας τα ξέχασαν. Οι κακοί δικοί μας. Φυσικά οι κακοί δικοί μας. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουμε για τους Έλληνες, τους Έλληνες κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν και εμείς τη δική μας. Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να στείλουμε. Λοιπόν, το Αργυρόκαστρο είναι έτσι, ξέρετε, στο κέντρο του. Αυτά τα σπίτια πύργη με την πλάκα που πάνω σκεπασμένα είναι πολύ εντυπωσιακά. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Και εδώ είναι μια παλιά εικόνα εντελώς άλλη στην τέλεια τελευταία, τη Μοσχοπόλη. Η Μοσχόπολη εθεωρείται η Αθήνα του Βορρά, η Αθήνα της Τουρκοκρατίας. Είναι 20 χιλιόμετρα δυτικός της Κορετσάς. Ήταν το μοναδικό υπογραφείο στην Χερσόνησο του Τρέμου. Αν δεν λάβει υπόψη τη Ρουμανία μόνο, που ήταν εδώ και οι χωριστέ πολιτείε, οι κίνησε το δίκαιο μα. Η Μοσχόπολη στην Ελλάδα. Και αντέδειξε κόσμο και κορυφαίο. Μια σημερινή εικόνα από τη Μοσχόπολη. Η οποία έχει καταπληκτικέ εκκλησίε με τόξο με αυτά. Απίθανα μεγάλε και εικονογραφημένε. Αν θέλετε, ρίξτε μια ματιά εδώ. Αυτά είναι σημάδια τάφων. Αλλά δεν είναι σταυρή. Βάζαμε ένα άξονα εκεί και μια ταμπέλα προς τα πέρα για να γραφτεί το όνομα. Γιατί δεν απορρεμόταν τότε βέβαια να βάλουμε σταυρό ή οτιδήποτε άλλο σημάδι που τα δείχνει το θρήσκευμα του νεκρού. Το τι, ορίστε, βάζω μόνο ένα δείγμα συνειδητογού του αρχιερέου από το ιερό. Οι τοιχογραφίες, από τη μία, είναι απέραντα. Γι' αυτά μόνο είχα κάνει κάποτε ένα ολόκληρο σεμινάριο στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία. Και οι άνθρωποι πρέπει να κατάπληκαν από αυτά. Εδώ είναι το Μπεράτι. Το Βεράτιο, το Αρναούτ Μπελιγράδ, ήμουν τα μελέβρατα εκκλησιαστικό. Το κάστρο πάνω σε γάμο, οι εκκλησίες επάνω, οι επιγραφές, το κάθε τι. Και εδώ είναι το ποτάμι ο Άμστερνταμ, ο οποίος είναι το ποτάμι που βγαίνει απάνω εκεί στο Κολυγκόντεσι και εκεί ρίξα τον Άγιο όταν μαρτύρησε. Αυτή είναι μια από τις ωραίτερες εικόνες που είναι της Παναγίας. Είναι η Παναγία του Ονούφρη με τις επιγραφές της Αθηνές και τα λοιπά. Την είδα τη φωτογράφησα, όπως φωτογράφησα και μια λεπτομέρεια. Λέτε, τι ωραία, δεν σε καταγκάζει πραγματικά. Αυτή πουλήθηκε 2.000 δολάρια. Όταν διαλύθηκε η Αλβανία την άλλη φορά. 2.000 δολάρια στην Ιταλία και χάθηκε. Σε κάποια ιδιωτική συλλογή. Εδώ το ένα είναι μια από τις συγκινητικότερες επιγραφές που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Αυτός είναι ο γιος του Ονούφρη που ήταν επίσης αυτός ο γράφος. Γράφει λοιπόν, είναι δίπλα στην προσκοπηδία του. Αντιλαμβάνεστε πως θα μπορούσαν να σας κρατήσουν μέρες με εικόνες από εκείνη την περιοχή. Και με λεπτομέρειες, φυσικά αυτό δεν είναι εδώ, γι' αυτό δείχνει μεγάλη. Γράφει λοιπόν εκεί ο γιος του Ονούφρη, ο Νικόλαος. Όταν εις Θεόν εκπετάσεις τα σχήρας, ο Θεού θήτα, νύστηκα μου του αματολού και αμαθούς ζωγράφου Νικολού του Ονούφρη. Βλέπετε, όταν προς Θεόν εκπετάσεις τα σχήρας, ο Θεού θήτα, νύστηκα μου του αμαθούς του Αμαρτωλού και Αμαρθούς στο γράφο, κάτω. Δεν είναι συγκριτικό. Εδώ είναι η Πόλιανη, δηλαδή το μοναστήρι της Κινήσεως του Θεοτόκου στην Απολωνία, που ήταν μια καταπληκτική πολιτεία και ο Ρυπιώνας ήταν τεράστιος με τα βουλευτήρια, με ψηφιακά, μια παρουσία υπόθεση. Φανταστείτε ότι είχε ένα κάστρο με περίπου 4 χιλιόμετρα, τόσο μεγάλο. Ήταν
η πόλη είχε ιδρυθεί από Κορινθίους και Κυραίους. Εδώ είναι μόνο το μοναστήρι. Και εδώ είναι το μοναστήρι της Αρδενίτσας. Η Αρδενίτσα είναι στην περιοχή όπου πήγε και η Αρχιερίξη ο Άγιος και τελικώς μαρτύρησε. Αλλά πάνω σε αυτό το πλώθο το μεγάλο, υπάρχει το μοναστήρι της Αρδενίτσας ή Αρδενούς της Παναγίας, που είναι πολύ εντυπωσιακό. Από εδώ μπαίνει μέσα, ήταν φυλακή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Προλεταριάτου και ο τελευταίος κανονικός Μητροπολίτης Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας πέθανε εδώ. Είπαν τους τάκα του τόλισσα. Πρέπει να δείτε. Έτσι είναι η διάταξη του μοναστηριού. Απάνω, κάτω από σημαντή. Και τη βλέπω μέσα. Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό. Ήδη έχει αποκτήσει, έχει περάσει την εκκλησία σε ένα πάλι και έχει αποκτήσει μια μικρή αδελφότητα, μοναστική. Δέστε τι ωραία είναι η εκκλησία μέσα. Είναι η μονή Αρδενίτσας ή Αρδεγούσας, που είναι ακριβώς στη Μουζακιά, ακριβώς δίπλα το μέρος που μαρτύρησε ο Άγιος Τωμάς. Είναι η εκκλησία μέσα, που βλέπετε, επειδή είχε ήταν κλειστή και είχε χρησιμοποιηθεί ως φυλακή, αυτά δεν μπορούσαν να τα περάσει κανείς και τα είχαν ανακήρυξει μνημεία πολιτισμού. Και έτσι διατηρήθησε. Δέστε τον ωραίο αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος παρακαλώ στηρίζεται σε ένα ταβλά εδώ στην πηγότη. Δέστε τον Φουστανιλά. Αυτός ο Φουστανιλάς στηρίζει πάνω στο κεφάλι του. Όλοι την άμοντα. Και εδώ είναι μια από τις εικόνες που φωτογράφησα εκεί να σας δείξω. Είναι ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς ιεροψάρτες που είχε η Ορθοδοξία. Γεννημένος πέρα στον Κράκιο, το Βυζαντινό Κράκιο, και επειδή είναι στον Κράκιο, η Αρμανή τον κράτα Ρωμανό. Η Βούλγαρη τον κράτα Βούλγαρο και το καθεξής. Αυτό είναι ένα από τα αρχαία κτίρια που έχουν σωματωθεί πάνω στο κτίριο της Μονής και είναι πολύ συστητικό γιατί είναι ένα ζευγάρι δηλαδή, και κάτω είναι ένα μικρό τους παιδί που είναι νεκρό. Και γράφει το όνομά του εκεί πάνω και λέει από κάτω «Ως ρόδο ή δείπνον ορθέν ταχαίως και τα λοιπά ταχαίως». Δεν βλέπετε. «Ως ρόδο ή δείπνον» οι καλυμμένοι γονείς που χάσουν το παιδί τους. Και τα 18 γράφει λοιπόν ότι είναι 10 ετών. Πολλές οι περιοχές δηλαδή αυτές γύρω και το μοναστήρι του Αγίου Κοσμά και το της Αρδενίτσας είναι γεμάτες από αρχιτεκτονικά μέλη που προέρχονται από τον ατέλειο το τεράστιο αρχαιολογικό χώρο της, που είδατε προηγουμένως, της Απολλωνίας. Εδώ δείχνω το τσόφυλλο ενός βιβλίου. Βιβλιάρα ανώμενο πίστη. Από ποιον, το Εκτάριο Τέρπο. Ο Εκτάριο Τέρπο ήταν ηγούμενο αυτό το μοναστήρι τη Αρδενίτσα και ήταν εκείνο ο οποίο έκανε την αντίθετη διαδρομή με τον Άγιο Κοσμά. Εδώ κατακεραντώνει με τα κηρύγματά του εκείνου οι οποίοι προσέρχονται στον Ισλαμισμό, έστω και ω πρωτοχριστιανοί. Αλλά αυτό εθορύβησε τόσο πολύ και τους Τούρκους και τον Πατριαρχείο βέβαια έφερε σε δύσκολη θέση, ώστε το βιβλίο, όχι ο Νεκτάριος, αφορίστηκε. Η πρώτη έκδοση είναι το 1732. Και ύστερα από εκεί και πέρα όμως κανείς δεν μπορούσε να εκδίδει το βιβλίο και έχει ένα σωρό εκδόσεις. Αλλά ο Νεκτάριος, ο οποίος είναι μοσχοπολίτης, εξυφανίστηκε κάπως στην ταινία και δεν ξέρω τι έγινε. Αυτός ο Νεκτάριος έκανε κηρυγματικές αποστολές προς τότε, αντίθετα δηλαδή από εκείνη που έκανε ο Κοσμάς. Εν τούτος έφερε μέχρι την Άρτα, την Άρτα δική μας, όχι την Άρτα της Βορείου Υπήρου, γιατί υπάρχει εκεί άρτα, στο λεγόμενο Βούρκο, δίπλα στους Αγίους Σαράντα.
Εκείνος πήγαινε πρωτότερο, ο Έσχος μας πήγαινε προς βράδυ. Και κάπου εδώ συναντηθήκαμε, νεαρός βέβαια. Γιατί όταν έχει εξομιλιστεί πλέον ο τέρπος, ο κοσμάς ανεβαίνει προς τα πάνω. Εδώ τώρα κατεβαίνουμε στον κάβλο της Μουζακιάς, που είναι ακριβώς όπως το βλέπεις από ψηλά πάνω από την Ιερμηνίτσα. Και τι είναι αυτό? Αυτός είναι ο μικρός Άγιος Κοσμάς. Μα τι είναι αυτό το πρώτο πήγα εκεί? Λέει εκεί βρήκαν το νύψο του Αγίου, μέσα στο ποτάμι. Και χτίσα αμέσως μια μικρή εκκλησία, να τη δω, την είχε πάρει το ποτάμι πλέον. Αλλά την είπαν μικρό Άγιο Κοσμά σε σύγκριση, σε παράθεση με το μεγάλο μοναστήρι που χτίστηκε από τα λιποσά. Παρακαλώ. Έχουμε ήδη ακόμα, λίγα είναι ακόμα. Εδώ είναι, όπως είναι κάτω η παιδιάδα, σε αυτή τη συστάδα μέσα είναι το μοναστήρι του Αγίου Κοσμά. Από κάτω πίσω είναι το μοναστήρι, το ποτάμι, το οποίο προηγουμένως ήταν από την άλλη μεριά. Και εδώ είναι ένα σύγχρονο γλυπτό, το οποίο δείχνει τον Άγιο Κοσμά απαχωρισμένο. Είναι ένα είδος εσταυρωμένο. Άρα μερικοί το θεώρησαν πολύ μοντέρνο για να στηθεί στα Αθήνα. Εδώ είναι ο τόπος που πηγαίνουμε πλέον προς το μοναστήρι, που είναι εκεί μέσα. Και ο Λίπασάς είναι ο ιδρυτής της Μονής του Αγίου Κοσμά. Γιατί? Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, 1779, βρίσκεται στο Τεπελέγιο, το Τεπελέγιο ο Άγιος. Και βρίσκεται, υφίστηκε κάποιο λιωμό, κάποια πολεμική εκεί και μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι. Και το σπίτι ήταν της μάνας του Λίπασάς Κάμπος και αυτή τον προστάτευσε. Όταν ήρθε λοιπόν ο Κοσμάς εκείνος, όταν ήρθε ο Λίπασάς, ο Κοσμάς προέβλεψε ότι αυτός έχει πολύ μεγάλη εξέλιξη κλπ. Του έγινε εκείνος, ξέρετε την γνωστή ιστορία, αν θα πάει στην πόλη, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η φιλοδοξία στο γη, ακόμα και στον Τάνος. Και του είπε, λέει, θα γίνει, λέει, γίνεις χριστιανός, λέει, αυτός ο Κοσμάς. Όμως τον τιμούσε πάρα πολύ. Και όταν αργότερα περιήρθε η περιοχή στο πασαλίκι του, του Αγίου Κοσμά, τότε πλέον εκείνος κάλεσε τον Μητροπολίτη Βενεγράδο και του ζήτησε να κάνει ένα κομιδί τον Ιψάνο, τον Αγίου Κοσμά, και να χτιστεί το μοναστήρι, για το οποίο κατέβαλε αυτός ένας ωραίος χρήματα. Έκανε λοιπόν και δύο διατάγματα, μπουλουρδιά, και ζητούσε για ψάρους, εγώ έκανα ότι έπρεπε, κάνει και ίσως τίποτα αυτά, ίσως οδηγούσε την διαταγή βέβαια. Και έγινε ένα μοναστήρι που είχε 60 κελιά, για εκείνη την εποχή ήταν τεράστιο πράγμα. Και μια εκκλησία κάθε άλλο παρά ευχαριστώνει εις μέλης. Όταν πρωτοπήγα, βρήκα αυτά τα κελιά και τα προστίσματα που είναι πάνω του έδαφος. Α, ναι, αλλά εδώ είναι η είσοδος του μοναστηριού, που είναι κάτω από το έδαφος, βλέπετε. Γιατί κάποια στιγμή πλημμύρισε ο τόπος, έγινε το μοναστήρι νησί και ανέβηκε τόσο πολύ η πρόσθεση, ώστε είχαμε μόνο το απάνω μέρος του μοναστηριού, το κελιό. Βλέπετε. Αυτή είναι η είσοδος. Βλέπετε, κάτω από το έδαφος. Αυτό πίσω μετά. Κι άλλη όψη. Εδώ είναι η εκκλησία. Όταν πρωτοπήγα λοιπόν, ήταν αυτή η εκκλησία, η οποία φαίνεται χαμηλή και δεν σε εντυπωσιάζει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι χαμένη 4 μέτρα μέσα πέρα. 4 μέτρα. Και έπρεπε κάτι να γίνει βέβαια για να φανεί. Όταν πήγα τη δεύτερη φορά, ύστερα από 1,5 μήνα, καθάρισαν την περιοχή οι Αρμανοί και φύγαν όλα αυτά τα κτίσματα που εξήχαν των κελιών. Όλα. Βλέπετε ακόμα, να, κάτω από το έδαφος είναι το παράθυρο. Όταν ήρθε μετά, όταν μπήκαμε μέσα, δίπλα, εδώ είναι το ερείπιο της παλιάς εκκλησίας, του εσωτερικού του Θεοτόκου, το οποίο πήρε το ποτάμι και το κατέστρεψε. Ήταν δύο εκκλησίες. Αυτή είναι η εκκλησία του εσωτερικού του Θεοτόκου, την οποία πήρε το ποτάμι και την κατέστρεψε. Όπως κατέστρεψε και
και το σχολείο που είχε χτιστεί επί Ελλήνη Βασά να διδάσκεται ελληνικά. Λατινικά. Ελληνικά. Λατινικά. Όχι ρωμαϊκά. Την πήρε το ποτάμι και έτσι σταμάτησε να λειτουργεί εδώ και 50-60 χρόνια. 60 χρόνια πλέον. Σταμάτησε να λειτουργεί το σχολείο. Λειτουργούσε από τότε, αμελημός. Και εδώ χτίστηκε η εκκλησία των Αγίων Πάντων και των Κοσμάτων του Λόγου. Εδώ όμως ήταν το μέρος όπου ετάχθη ο Άγιος. Και εγώ όταν το πήγα βρήκα ένα κενοτάφιο, αυτό είναι το κενοτάφιο, με το σταυρό. Μεγάλη κοσμάτων εδώ πάνω. Και αυτό το μικρό, το. Ορίστε και κάτι το 1984. Ορίστε, ναι. Και αυτό το μικρό, σαν παρακλήσιο να πούμε, το περιβάλλον. Η αγωμάδα δεν είχε στέγη, δεν είχε τίποτα. Αλλά ήταν παρακαλώ γεμάτο από κεριά. Γιατί ήταν μέσα στον κάμπο και οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί και ανάβαγαν ένα κεράκι χωρίς το φόβο να βρουν τον πελάτη. Αν κάνετε το σταυρό σα τότε, όπως έκανε το σταυρό. Πήγε 10 χρόνια φυλακή και δεν έβγαινε ποτέ. Και ακούτε, 10 χρόνια φυλακή και δεν έβγαινε ποτέ. Και αυτή είναι μια φωτογραφία της εποχής και τι λέει ότι είναι μνημείο πολιτισμού. Έτσι σώθηκε η Εκκλησία. Μέσα όταν μπήκαμε στο κοντοστάσι, βρήκα αυτή την εικόνα, η οποία είναι σε χαρτί, εικόνα σε χαρτί, όπως πάλι ξέρει ο Παπαστάκης.